Καλησπέρα, εδώ είμαστε. Καλησπέρα και πάλι. Μία ακόμη εκπομπή από το Παναθηναϊκός24.gr, η δεύτερη μέσα σε λίγες μέρες εν ώψη και της νέα σεζόν. Μέσω YouTube, μέσω Facebook, η γνωστή διαδικασία, μέσω του site φυσικά, γιατί όπως θα έχει δει και ο κόσμος μετά την ανανέωση του site και το νέο layout, το νέο site που έχουμε φτιάξει, η εκπομπή παίζει και απευθείας στο site, στην ιστοσελίδα, οπότε μας βλέπετε και από εκεί. Να τα συζητήσουμε όλα, γιατί είχαμε αρκετά πραγματάκια και περιμένουμε και αρκετά πραγματάκια μαζί με τον Τάσο, μαζί με τον Κώστα, τους οποίους και καλησπερίζω. Τι γίνεται, παιδές? Γεια σας, Γιάννη. Γεια σας, Κώστα. Καλησπέρα. Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε για πρωτάθλημα. 11 Σεπτεμβρίου. 8.30 το βράδυ το Σάββατο στη Λεωφόρο με τον Απόλλωνα. Νομίζω ότι ό,τι έγινε, έγινε. Με τα φιλικά. Τώρα αρχίζουν να μετράνε όλα, έτσι. Γκολ που τρως, γκολ που βάζεις. Βαθμοί που κερδίζεις, βαθμοί που χάνεις. Είναι η ώρα της αλήθειας, για να το πούμε έτσι, για να το καταλάβει ο κόσμος τι εννοούμε έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, οπότε θέλετε να πάρουμε λίγο με τη σειρά. Δηλαδή, είχαμε τον Παλάσιος, okay, την άφιξη. Καλά, ήρθε... θα πούμε την άφιξη του Παλάσιος. Ναι, ρε παιδί μου, ήρθε, ανακοινώθηκε και τα λοιπά. Θα δούμε τώρα αν θα τον βάλει ο προπονητής ή όχι στο πρόγραμμα, θα φανεί τις επόμενες μέρες οι προπονητές. Πιστεύω ότι η αποστολή θα είναι σίγουρα και πιστεύω ότι ο χρόνος συμμετοχής θα πάρει. Αλλά από εκεί πέρα, αν παίξει από την αρχή, όχι είναι το θέμα που. Mm-hmm. Είναι πολύ, πολύ δύσκολο. Αλλά... θα τον δει και στις προπονήσεις. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι έρχεται από φουλ ρυθμό αγωνιστικό. Φυστό. Και όπως μάθαμε και για τον Βιτάλ, που επίσης ήταν το πρωτάθλημα στη Βραζιλία σε εξέλιξη, έδειξε ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Εντάξει, η λογική πάνω σε αυτό που είπε και ο Τάσος είναι ότι θα μοιραστεί το χρόνο ο ένας με τον άλλο. Αν και δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι, μπορούμε να δούμε και τους δύο μαζί στο αρχικό σχήμα. Μπορούμε να δούμε έναν από τους δύο. Θεωρώ το πιθανότερο να δούμε έναν από τους δύο και να μοιραστεί ο χρόνος μετά. Μην ξεχνάμε ότι υπήρχαν και τα παιδιά που έλειπαν με τις εθνικές, ανδρών και ελπίδων, όπου και αυτοί έχουν χάσει κάποιες προπονήσεις. Και το λέω αυτό διότι ο ένας. Εξ αυτών είναι στη δεξιά πλευρά, αναμένεται να είναι στη δεξιά πλευρά βασικός ο Χατζηγιοβάνης στην πρεμιέρα ή στην αριστερή, θα δούμε κιόλας εκεί πώς θα το μοιράσει ο Γιοβάνοβιτς. Ο Λούντμις επίσης από τους καινούριους, τη στιγμή που ήταν και βασικός στο τελευταίο φιλικό, λογικά έχει και αυτός ένα... όχι και αυτός, νομίζω από τους καινούριους, μαζί με τον Σάρλια, είναι οι δύο παίχτες που θεωρητικά έχουν ένα προβάδισμα για να ξεκινήσουν στο αρχικό σχήμα. Και ο Μπρινιόλι, ο οποίος έκανε εργομετρικά, ουσιαστικά ένα 20 λεπτό προπόνηση, είναι πάρα πολύ νωρίς για να πούμε κάποια πράγματα. Θεωρώ ότι εκεί δεν νομίζω ότι, τουλάχιστον στην αρχή, ξέρω να συμφωνείτε, αλλά λογικά το 2 δεν θα δούμε. Στην αρχή, και εγώ αυτό πιστεύω. Κατά τα δοκάρια και εν συνεχεία, βλέποντας και κάνοντας, ο προπονητής θα δει ποιος θα είναι σε καλύτερη κατάσταση, ανάλογα με το πώς θα πάει και ο ίδιος στις πρώτες αγωνιστικές και τι θα δείξει στις προπονήσεις ο Μπρινιόλι. Η λογική λέει πάντως ότι η ομάδα τουλάχιστον στο επίπεδο ψυχολογίας πήρε μια όθηση από το γεγονός ότι νίκησε το τελευταίο της φιλικό, μια άτυπη πρόβα τζενεράλε με επιλογή του προπονητή να μην υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη και να διεξαχθεί και κλεισμένο των θυρών. Σημαντικό το ότι ήρθε η νίκη για την ψυχολογία και μόνο, διότι οι προπονητές, το ξέρουμε αυτό πάρα πολύ καλά, δεν τους ενδιαφέρει το αποτέλεσμα τόσο πολύ, όσο το να βλέπουν και να δοκιμάζουν πρόσωπα και πράγματα. Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε ότι στο μάτς με την Λαμία, μία από τις αλλαγές που έκανε ήταν ο Αθανασακόπουλος, που υπολογίζεται κυρίως για τον Παναθηναϊκό Β' και μπήκε στο μάτς, αν θυμάμαι καλά, του Πέρεθ. Που εντάξει, ουσιαστικά δηλαδή ο Παναθηναϊκός έπαιζε σε ένα χρονικό διάστημα που ήταν το σκορ 1-1 με Πέρεθ, συγγνώμη, με Αθανασακόπουλο και Μαουρίσιο στο 6-8. Δέχτηκε και γκολ και πήγε να χάσει ένα φιλικό μάτς που εντάξει θα μεγάλωνε λίγο την κρίνια, να το πω έτσι, με βάση το ότι η ομάδα δεν είχε νικήσει κιόλας σε κάποιο προηγούμενο φιλικό. Τελικώς όμως ήρθε αυτή η νίκη. Είναι σημαντικό για την ψυχολογία και της ομάδας των αποδυτηρίων να πάρει τώρα απέναντι στον Απόλλωνα, μια ομάδα η οποία έχει αλλάξει προπονητή. Έχει πάρει ένα προπονητή που κατά τη γνώμη μου είναι από τους πιο σοβαρούς των τελευταίων ετών στο ελληνικό πρωτάθλημα, και αναφέρομαι στον κύριο Πετράκη.
με καλή δουλειά στις ομάδες που πήγε και με καλή δουλειά και στην Κύπρο που συνέχισε μετά το ελληνικό πρωτάθλημα. Προφανώς όμως συζητάμε για διαφορά δυναμικότητα, συζητάμε για τον Παναθηναϊκό. Δεν το συζητάω ότι όποιος και αν είναι ο αντίπαλος σε τέτοιο βεληνικές, ο Παναθηναϊκός υποχρεωμένος να μπει, να παίξει και καλό ποδόσφαιρο, να πάρει και τη νίκη, έχοντας και τους καινούργιους παίκτες μέσα που μπορούν να δώσουν αρκετά πράγματα, γιατί λέμε για τους Λατινοαμερικάνους, αλλά η πληροφόρηση τουλάχιστον που έχουμε αναφέρει ότι και ο Λούντβιστ είναι μια περίπτωση ποδοσφαιριστή που μπορεί να δώσει πράγματα που έλειπαν και κυρίως στο κομμάτι των στατικών φάσεων, εκεί όπου υπήρχε ένα θέμα στον Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια, σημαντικό θέμα. Ψάχναμε να δούμε ποιοι είναι οι εκτελεστές των τελευταίων ετών και την γκολ έχει πετύχει η ομάδα, εδώ και όχι τώρα, εδώ και πάρα πολλά. Αν θυμάστε, συμπληρωματικά πάνω σε αυτό που λες, αν θυμάστε Κώστα και Τάσο, πέρυσι η ομάδα είχε βάλει απευθείας ένα με το διαφάνεια στον ΠΑΟΚ στα play-off, στο 3-0. Και νομίζω πρέπει να γυρίσουμε πάρα πολύ πίσω. Πριν το είχαμε ξεζητήσει και πάλι ξανά, νομίζω είχα το δει στη Ριζούπολη. Ναι. Δηλαδή γίναμε πολύ πίσω για να και δούμε πάλι. Αν θυμάμαι καλά, μπράβο, ο Καρλίτος, ο οποίος και αυτός έχει καλές εκτελέσεις. Έχει καλές εκτελέσεις. Ναι. Και μιας και το ανέφερες με τον Καρλίτος, να σημειώσουμε ότι είναι δεύτερο μάτς που σκοράρει. Με την πληροφόρηση να λέει ότι ήταν και παρομοιότυπα τα γκολ. Με την έννοια ότι ήταν ο τελικός αποδέκτης της μπάλας σε μια ομαδική συνεργασία. Που σημαίνει ότι ο τρόπος με τον οποίο παίζει η ομάδα πλέον μπορεί να βάλει στην εξίσωση τον Ισπανό πολύ περισσότερο σε σχέση με αυτά που είχαμε δει πέρσι. Εντάξει, δεν είχε πλάνο, μην κρυβόμαστε να ψευδοδαχτυλόμαστε. Μια ομάδα η οποία τουλάχιστον επιθετικά δεν είχε καθόλου πλάνο. Και αυτό το οποίο έκανε ήταν να βγαίνει πολύ γρήγορα στο transition με μεγάλες μπάλες. Δεν ξέρω αν τον βόλευε αυτό. Προφανώς δεν τον βόλευε δηλαδή, γιατί δεν είδαμε τίποτα το συγκεκριμένο παίκτη. Και στο βιογραφικό τουλάχιστον έχει πολλά γκολ στις προηγούμενες ομάδες του. Και μπορεί να δώσει μια απάντηση, συγκεκριμένη παρουσία. Και το λέω αυτό διότι ο Μακέντα δεν φαίνεται να είναι σε καλή κατάσταση αυτή την περίοδο. Ο Ιωαννίδης είναι ένας παίκτης με προοπτική και με στοιχεία πολύ ενδιαφέροντα. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι ο φορ killer που θα χρειαζόταν μια ομάδα να έχει αυτή δηλαδή την ετοιμότητα και αυτές τις παραστάσεις για να πεις ότι ξεκινάω τη χρονιά και θα έχω 20 γκολ από τον Ιωαννίδη ως βασικό εννιάρι. Άρα είναι και αυτή η παράμετρο σημαντική όσον αφορά το μεσοεπιθετικό σκέλος και εγώ απλά θα κλείσω την αναφορά μου για το μεσοαμυντικό. Εκεί όπου βλέπουμε, έχουμε παρατηρήσει δηλαδή το φαινόμενο να υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στις στατικές φάσεις. Πιο μεγάλο πρόβλημα από ό,τι σε ροή αγώνα δηλαδή. Εκεί είναι και θέμα δουλειάς, αλλά είναι και θέμα ύψους και ικανοτήτων των ποδοσφαιριστών. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος με τον Γιωβάνοβιτς δεν αμήνεται σε man-to-man στα στημένα. Αμήνεται σε ζώνη, όπως περισσότερες ομάδες εδώ και χρόνια στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Οι τοποθετήσεις μπορεί να είναι καλές, ωστόσο βλέπεις ότι υπάρχουν κενά και όχι μόνο έχει δεχτεί γκολ η ομάδα, έχουν κάνει και ευκαιρίες οι αντίπαλοι. Δηλαδή και έχει πληρώσει κάποια και θα μπορούσε να πληρώσει και ακόμα περισσότερα. Εκεί έχει να κάνει και με την ικανότητα του όποιου παίζει κάτω από τα δοκάρια να βγαίνει να καθαρίζει κάποιες φάσεις. Έχει να κάνει και με το ύψος που δεν υπάρχει πολύ μεγάλο ύψος. Με εξαίρεση δηλαδή το Βέλεθ που έχει μια ικανότητα στο ψηλό παιχνίδι, το Σέκεφιτ που λείπει και η απουσία του είναι για μένα πάρα πολύ σημαντική. Η στροφή του δηλαδή μπορεί να τροποποιήσει τα δεδομένα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι με τις στατικές φάσεις. Και το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με κάποιες επιστροφές. Είναι λογικό όταν μια ομάδα έχει την μπάλα, αυτό πρέπει να το πούμε. Έτσι όπως παίζει δηλαδή ο Παναθηναϊκός πλέον, είναι πιο επιρρεπής σε αντεπιθέσεις αντιπάλων. Διότι μια ομάδα είναι πολύ φυσιολογικό αυτό. Όταν μια ομάδα παίζει πίσω από την μπάλα, για παράδειγμα με τον Πόλεμο ή ο Παναθηναϊκός, δεν θα τρώγε πολλές καταστάσεις αντεπίθεσης, γιατί δεν έβγαινε και μπροστά. Έβγαινε δηλαδή μόνο σε αντεπίθεση ή κυρίως σε αντεπίθεση. Όταν όμως έχεις την μπάλα και είναι ψηλά οι γραμμές, εκεί ένα λάθος ή μια κακή πάσα, μια στραβοκλωτσιά, ένας κακός υπολογισμός, μπορεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις αντεπίθεση του αντιπάλου και εκεί πρέπει να έχεις ταχύτητα και σωστή τακτική συγκέντρωση και προσέγγιση του μάτς, αλλά κυρίως ταχύτητα. Δεν μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή ότι και στο κέντρο της άμυνας και στα χαφ υπάρχει πολύ μεγάλη ταχύτητα για να μπορεί να λύνει έτσι τις προοπτικές των αντιπάλων. Αυτά τα θετικά και τα αρνητικά δηλαδή, που έχουμε μέχρι τώρα.
σίγουρα μια ενίσχυση δηλαδή μεσοεπιθετικά. Περιμένουμε να δούμε και τον Παλάσιο. Ο Βιτάλ, δεν ανέφερα τον Βιτάλ σχεδόν καθόλου, αλλά είναι κάτι το έχει το Τάσο πολλές φορές και εσύ Διονύση το έχετε επισημάνει και οι δύο, αέρα και το έχετε γράψει. Ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής από αυτά που μάθαμε που, και μάλιστα το έλεγαν και οι αντίπαλοι. Δηλαδή προκύπτει όχι μόνο από τον Παναθηναϊκό αλλά και από τη Λαμία. Ήταν το μοναδικό μάτς που αγωνίστηκε, που έχει εμπνεύσεις. Είναι ικανός να σηκώσει το γήπεδο όρθιο με το 1-1-2 ή το 1-1-2 κιόλας, ξεκινώντας από τα πλάγια. Ένα παίκτη με χαρακτηριστικά που δεν υπήρχαν. Μπορεί να δώσει το κάτι παραπάνω και είναι σημαντικό αυτό γιατί περισσότερες ομάδες θα περιμένουν τον Παναθηναϊκό που θα πρέπει να βρει χώρους να διασπάσει κλειστές άμυνες. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα πολλές κουβέντες, πολλές ερωτήσεις γίνονται σχετικά με μεταγραφές. Με το αν η ομάδα θα κινηθεί. Αν τα δείτε, τα βλέπετε και στα σχόλια. Χαμός γίνεται. Πριν προχωρήσουμε να πούμε δύο λόγια, να πω δύο λόγια και εγώ για το. Ναι, ναι, φυσικά, φυσικά. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε όσον αφορά την εντεκάδα, ότι είναι ξεκάθαρο από αυτά που έχει δείξει όλα τα φιλικά ο προπονητής, ότι οι παίκτες που φαίνεται ότι είναι σίγουροι για το αρχικό σχήμα των Απόλλων, αν δεν προκύψει κάποιο απρόπτο, δύο δισκάβια δοκάρια, δεξιά Κότσιας, αριστερά Χουάνκαρ, ο Βέλεθ με το Σάρλια θα είναι στο κέντρο της άμυνας. Ο Σάρλια με το Βέλεθ έπαιξαν και στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης, όπου ο Παναθηναϊκός είχε σαν αμυντική οργάνωση την καλύτερη αμυντική οργάνωση από όλα τα φιλικά. Βεβαίως δέχτηκε γκολ, δέχτηκε αποστημένο. Δεν έχει φάει άλλη φάση όμως από τον Αστέρα και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο Πέρεθ με το Μαουρίσιο θεωρώ δεδομένη την παρουσία του στον κεντρικό άξονα. Άρα μιλάμε 4 και 2, 6 και ένα θεματοφύλακας 7. Ο Χατζηγιοβάνης 8 σίγουρος. Ο Διαφάνης στο μάτσο με τον Απόλλωνα τιμωρημένος και δεν θα παίξει. Και πάμε για 3 θέσεις. Στο προηγούμενο φιλικό είχε βάλει τον Καλίτσο πίσω από τον Ιωαννίδη. Έχω την αίσθηση ότι δύσκολα θα το κάνει αυτό. Δηλαδή το πιο πιθανό είναι να βάλει έναν από τους δύο μπροστά και από πίσω του στο Λούντβιστ. Αλλά από την άλλη δεν είμαι και πολύ σίγουρος, διότι ο Γιωβάνοβιτς λένε από την Κύπρο, όσο το ξέρουν, ότι δεν είναι από τους προπονητές που βάζει μαζικά τους νέους παίκτες που έρχονται με μεταγραφές στο αρχικό σχήμα. Ειδικά δεν τους έχει για πολύ καιρό στην προετοιμασία. Περιμένουμε να το δούμε, εντάξει. Η λογική πάντως λέει ότι το πιο πιθανό να δούμε στη μία πλευρά του Χατζηγιοβάνη, στην άλλη το Βιτάλ. Συμφωνώ με τον Κώστα ότι πιστεύω ότι έναν από τους Βιτάλ Παλάσιος θα δούμε, ίσως μοιραστεί και ο χρόνος. Ο Καλίτος που αυτή τη στιγμή έχει ένα προβάδισμα για φόρ και ο πίσω ο Λούγκβιστ. Ναι, ο Λούγκβιστ είναι μεγάλο βαντάζι τον Παναθηναϊκό ότι έχει ένα τέτοιο παίκτη που για τα στημένα θα το δει και ο κόσμος. Νομίζω ότι και εμείς θα το δούμε. Νομίζω ότι η περιγραφή μας κάνουν, με μιλάνε για ένα παίκτη ο οποίος στα corner στέλνει την μπάλα εκεί που πρέπει να τη στείλει και στα foul είτε είναι assist είτε η μπάλα πάει μπροστά μέσα και το πιάνει ο τερματοφύλακας. Τέλος πάντων, μετά από καιρό. Ακριβώς. Μετά από πάρα πολύ καιρό, ο Παναθηναϊκός επιτέλους έχει βρει έναν αξιόπιστο παίκτη και τα στημένα. Έτσι. Εντάξει, τώρα από εκεί πέρα, σαν παίκτη και όλα αυτά, περιμένουμε να τον δούμε καλύτερα. Έχει κάποια τρεξίματα, σίγουρα έχει διάθεση 100%. Έχει πολύ καλή. Πολύ διάθεση για να τρέξει, να προσπαθήσουμε την ομάδα. Και περιμένουμε να το δούμε πώς θα ταιριάξει με τους υπόλοιπους. Εντάξει, το Βιτάλ είναι περιττά τα άλλα λόγια δικά μας. Νομίζω ότι έρχεται η στιγμή των δύο κόσμων και να καταλάβει ότι ο Παναθηναϊκός όντως έχει πάρει έναν πολύ ποιοτικό ποδοσφαιριστή. Ο Παλάσιος είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι έτοιμος να παίξει, αλλά πιστεύω να το δούμε για λίγο. Και επίσης συμφωνώ με τον Κώστα όσον αφορά το μεσοαμυντικό κομμάτι, ότι αν εκεί που πρέπει να σταθούμε, μάλλον είναι σε δύο θέματα. Το ένα είναι το έχει εντοπίσει και ο Γιωβάνοβιτς και μάλιστα στο παιχνίδι με τη Λαμία τον προβλημάτισε, δεν του άρεσε μάλλον. Το γεγονός ότι η ομάδα μόλις δέχτηκε το δεύτερο γκολ, την έπιασε ένας πανικός. Θα το έλεγα έτσι, μία θάλασσα. Για 10-15 λεπτά ψαχνόταν στο γήπεδο και εκεί λίγο αντίπαλος, άμα ήταν λίγο, μπορεί να γινόταν κι άλλη ζημιά. Αυτό, επειδή έρχονται τα επίσημα παιχνίδια, ο Γιωβάνοβιτς δεν θέλει σε καμία περίπτωση να γίνεται. Διότι άμα σε πάρει από κάτω μόλις δεχθείς τον γκολ, μετά γίνεται η ζημιά. Ο Γιωβάνοβιτς θέλει μόλις αν η ομάδα δεχθεί κάποιο γκολ, να βγει μπροστά με τον τρόπο που ξέρει να παίζει, με την κατοχή της μπάλας, να κάνει τις φάσεις και να φτάσει σε ένα γκολ. Σίγουρα λείπει η ταχύτητα στο μεσοαμυντικό κομμάτι, λόγω της απουσίας του Σέγκεφελτ. Η εξήγηση όμως που πιστεύω ότι μπορεί να δώσουμε για την ταυτόχρονη παρουσία του Πέρεθ και του Μαουρίσιο στα χαφ, είναι ότι ο Γιωβάνοβιτς θέλει σε τέτοιου είδους παιχνίδια όπως αυτό που έρχεται με το Απόλλωνα ή με τα Γιάννα,
ο Παναθηναϊκός να έχει την κατοχή, αλλά τι σημαίνει αυτό? Θέλει δύο κεντρικοί του χαφ να είναι πολύ καλοί χειριστές της μπάλας. Και αυτό το έχουν και οι δύο. Είναι δύο παίκτες που δύσκολα τους παίρνει στην μπάλα. Μάλιστα, ο Μαουρίσιο στο τελευταίο στο φιλικό με την Λαμία πέτυχε ένα γκολ. Θα μπορούσε να πετύχει και άλλο ένα. Άρα είναι και επικίνδυνος και στην αντίπαλη περιοχή. Από την άλλη, όμως, το επικίνδυνο στην περίπτωση αυτή ποια είναι? Ποιο είναι? Ότι άμα εκεί χαθεί μπάλα, δεν υπάρχει ταχύτητα για να καλυφθεί το λάθος. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που για μένα λύνεται κατά κάποιο τρόπο με την επιστροφή του Σέγκεφελτ. Αλλά τουλάχιστον στα σημαντικά παιχνίδια πιστεύω ότι ίσως χρειαστεί και ταυτόχρονη παρουσία του Αλεξανδρόπουλου. Κάτι που το είδαμε στο μάζ με τη Μίλαν, θυμάσαι, Κώστα. Μίλαν, σωστά. Και φυσικά... Ναι, και εγώ το ίδιο πιστεύω. Και φυσικά δεν ξέρουμε πότε θα είναι έτοιμος να πιστέψει ο Κουρμπέλης, γιατί αν είναι έτοιμος ο Κουρμπέλης, πιστεύω ότι ο καλός Κουρμπέλης θα είναι ένας από τους δύο που θα παίξει. Τώρα, αν θα παίξουν τον Πέριθ, αν θα παίξουν τον Μαωρίσιο, είναι άλλη κουβέντα αυτή. Έτσι. Ή αν παίξουν και τρεις. Εντάξει, νομίζω να ότι... Να γυρίσω το καλό πρώτα, δώσω, Ναι, αυτό. Καλό πρώτα και θα δούμε αυτό, αυτό είναι σε γενικές γραμμές. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός με τους επιθετικά με τις προσθήκες που έχουν γίνει φέτος θα είναι πολύ πιο ελκυστικός. Θα δούμε καλύτερα πράγματα. Σίγουρα όμως τα αποτελέσματα είναι δυστυχώς στην Ελλάδα αυτό μετράνε. Γιατί λέω δυστυχώς? Διότι μπορεί μια ομάδα να παίξει ορθολογικό ποδόσφαιρο, να κάνει πέντε φάσεις, να έχει δύο δοκάρια, να φέρει μια ισοπαλία να χάσει το παιχνίδι. Κανένα δεν θα θυμάται την εμφάνιση, όλοι θα θυμούνται το αποτέλεσμα και θα έχουμε τη γνωστή πίεση. Ο Παναθηναϊκός μπαίνει με πολύ μεγάλη πίεση στο πρωτάθλημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό το ξέρει και ο προπονητής, το ξέρουν και οι παίκτες. Αυτό που θα χρειαστεί πρώτα απ' όλα είναι νίκες. Με οποιοδήποτε τρόπο. Όταν λέμε με οποιοδήποτε τρόπο, έστω και με μισό μηδέν. Εάν έρθουν αυτές οι νίκες στα πρώτα παιχνίδια, θα μπορέσει η ομάδα να πάρει πάνω τους ψυχολογικά και ο προπονητής να έχει με τους παίκτες λίγο μεγαλύτερη άνεση και ηρεμία για να δουλέψουν ακόμα καλύτερα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι οι παίκτες που ήρθαν στο τέλος, όσο καλοί κι αν είναι, και ο Βιτάλ και ο Παλάσιος έρχονται από μεγάλα ταξίδια. Πράγμα που σημαίνει τι? Πράγμα που σημαίνει ότι κάποια στιγμή, και επειδή είναι ενεργοί τώρα, θα τους βγει μια κούραση ότι όταν η ομάδα στη διάρκεια της σεζόν, δηλαδή συνήθως αυτοί που παίζουν το καλοκαίρι, εκεί γύρω στον Νοέμβριο με τον Δεκέμβριο, παρουσιάζουν μια κάμψη. Και σίγουρα θα χρειαστεί τα πρώτα παιχνίδια που θα παίξουν να κάνουν κάποιες ενέργειες που θα αρέσουν στον κόσμο και νομίζω ότι εκεί μόλις αυτό συμβεί και επειδή ο κόσμος του Παναθηναϊκού διψάει πραγματικά και σωστά διψάει να δει τέτοιους παίκτες, δηλαδή παίκτες καλούς στο ένα στον δύο, γιατί έχει βαρεθεί να βλέπει παίκτες που παίρνουν την μπάλα και την γυρνάνε πίσω. Έχει κουραστεί, έχει βαρεθεί. Άρα, άμα δει έναν παίκτη ο οποίος κοιτάει τον αντίπαλο στα μάτια και τον περνάει, θα δει κάτι διαφορετικό, θα του αρέσει. Αν αυτό το δει, πιστεύω ότι θα τους δώσει και την πίστοση χρόνου για να προσαρμοστούν ακόμα καλύτερα στη συνέχεια. Μάλιστα. Επειδή νομίζω ότι τα έχουμε καλύψει όλα, το μόνο που θέλω να πω εγώ, καθαρά έτσι αγωνιστική κουβέντα για ποδοσφαιρική, όπως κάναμε, που είναι ωραίες κουβέντες αυτές, η μοναδική μου μικρή διαφωνία έχει να κάνει στο εξής εμένα. Εγώ δεν θεωρώ ότι μόνο στα σημαντικά μάτς ο Παναθηναϊκός θέλει περισσότερη ταχύτητα στα χαφ. Τι εννοώ? Νομίζω ότι ακόμη και στα υπόλοιπα θέλει περισσότερη για το αμυντικό transition, γιατί στα υπόλοιπα παιχνίδια, στα όχι τόσο μεγάλα και ντέρμπι τέλος πάντων, ο Παναθηναϊκός, η λογική λέω, θα έχει μια φιλοσοφία και μια επιθετική τάση να βγαίνει μπροστά, να πνίγει τον αντίπαλο ή να προσπαθεί να το κάνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι όσο πιο ψηλά βγαίνεις για να πιέσεις τον αντίπαλό σου και να του βάλεις δύσκολα, αν χάσεις την μπάλα και είσαι εκτεθειμένος ψηλά, υπάρχει μεγαλύτερη δυσκολία στο να γυρίσεις στο αμυντικό transition. Νομίζω ότι εκεί μέχρι τώρα φαίνεται ότι υπάρχει ένα θέμα. Εντάξει, για τις στατικές φάσεις το έχουμε πει. Πρέπει να βελτιωθεί. Σίγουρα η επιστροφή του Σέγκεφελτ θα είναι σημαντική και σε αυτό, όταν επιστρέψει ο Ολλάνδος. Και από εκεί πέρα, καλή αρχή να έχουμε. Μακάρι να είναι νικηφόρα για τον Παναθηναϊκό, να ξεκινήσει βήμα-βήμα, όπως λέμε, και εν πάση περιπτώσει το έχει ανάγκη πάρα πολύ. Για πολλούς λόγους η ομάδα το έχει ανάγκη, γιατί έχει να το κάνει και από την πρώτη χρονιά του Δόνη να ξεκινήσει νικηφόρα. Και το έχει ανάγκη γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Ανεβάσει ψυχολογία λίγο γενικώς, όχι μόνο στην ομάδα αυτή καθ' αυτή, αλλά σε όλο τον οργανισμό, στον κόσμο, στους γύρω-γύρω, να ανέβει λίγο η ψυχολογία, κάπως να δουν καλύτερα τα πράγματα. Αλλά όπως και να το κάνουμε, όπως είπατε και εσείς, αυτό θα εξαρθεί από τα αποτελέσματα. Μια κίνηση τη χρονιά του Δόνη, να δούμε λίγο. Τότε είχε κάνει η ομάδα το 6-6. Να δούμε λίγο τα φιλικά, γιατί τα έχω μπροστά μου. Ναι, με. Έχασε τότε η ομάδα το καλοκαίρι του 2018, 2-0 από την Άκμαρ, 2-1 από την Αντβέρπ, 3-1 από την Τεχάκ,
1-0 από την Ομόνια και 1-0 από την ΑΕΛ στη Λάρισα. Κέρδισε μια ερασιτεχνική ομάδα, εντάξει, που ήταν πολύ χαμηλό επίπεδο, 5-0. Και στο τελευταίο της φιλικό, πριν αρχίσει το πρωτάθλημα, κέρδισε 2-0 το Λεβαδιακό, το μάτς είχε γίνει στην Καλυθέα. Δεν θέλω να πω κάτι, απλά θέλω να πω ότι μοιάζει λίγο το αποτέλεσμα των φιλικών εκείνης του 18 με τώρα, όπως μοιάζει και το κλίμα που επικρατούσε τότε. Βεβαίως, τότε όλοι θυμόμαστε ότι είχε φτάσει και στις κυματικές εταιρείες και έβαζαν τον Παναθηναϊκό πρώτο για υποβεβασμό, γιατί ξεκίνησε τον πλην 6. Έτσι. Και τώρα υπάρχει ένα ανάλογο κλίμα, με την έννοια ότι ο κόσμος δεν έχει πιστεί από τις μεταγραφές, ίσως. Μάλλον περιμένει να τους δει. Και επειδή οι μεταγραφές δεν έγιναν στην αρχή του καλοκαιριού, έγιναν προς το τέλος, περιμένει να τους δει. Και γενικά υπάρχει ένα αρνητικό κλίμα λόγω των φιλικών. Έχω την αίσθηση όμως ότι η διαφορά του τότε με του τώρα είναι νούμερο ένα ότι τότε υπήρχε το πολύ βαρύ πλην 6 που ο Παναθηναϊκός το ξεπέρασε. Απαγόρευση μεταγραφών. Απαγόρευση μεταγραφών και τώρα ο Παναθηναϊκός έχει σίγουρα πολύ πιο ποιοτικούς παίκτες και πιο πολύ ποιοτικό ρόστερ. Επίσης, κάτι να τονίσω, Κώστα, και κάτι που είπε ο Διονύσης. Εγώ δεν ανέφερα ότι ο Παναθηναϊκός δεν θέλει γενικά ταχύτητα μεσοαμυντικά. Εγώ απλά είπα ότι σε αυτό το παιχνίδι δεν μπορεί να βάλει. Δηλαδή, όταν παίζει, όταν έχει την κατοχή τη μπάλα, επειδή ο Γιωβάνο. Κατάλαβα όπως το είπες. Αυτό που μας έδειξε στο μάτς με τη Μίλαν είναι ότι δεν θα παίξει ουσιαστικά με τριάδα. Θα βάλει ή τον Αλεξανδρόπουλο ή τον Μαουρίσιο δεκάρι. Αυτό κάνει. Ναι, ναι. Δεν βάζει τρεις. Θα βάλει. Τον έβαλε και μπροστά. Ναι. Μαουρίσιο Αλεξανδρόπουλο. Όταν λοιπόν παίζουν τον Απόλλωνα τα Γιάννα, δεν μπορεί να βάλει τώρα τον Μαουρίσιο ή τον Αλεξανδρόπουλο δεκάρι. Θα πρέπει εκεί να έχει έναν παίκτη ο οποίο θα έχει την. Να πασάρει, να σπάρει. Το ξέρω ποιο θα βάλει το Βιαφάνης. Κατάλαβα τι θες να πεις. Απλώς εγώ ναι. Θεωρώ ότι ακόμη και σε αυτά τα μάτς, εντάξει, μπορεί να κάνω και λάθος, έτσι. Όχι, λάθος δεν κάνεις. Να είναι ο πιο ταχύς από τον άλλον. Κυρίως ναι, να είναι πιο ταχύς, αλλά το ιδανικό θα ήταν ο ταχύς Κόφτης να ξέρει και την μπάλα που ξέρει ο Πέρης και ο Μαουρίσιο. Αυτό δεν είναι εύκολο. Κατάλαβες τι λέμε. Αυτό δεν είναι εύκολο να το βρεις γενικά, παγκοσμίως. Αυτό αυτά τα συνδυάζει. Ο Κουρμπέλης. Ο Κουρμπέλης τα συνδυάζει αυτά. Είναι ένας παίκτης που δεν το λες αργό. Αργό δεν το λες. Δεν είναι όμως και ο Κουρμπέλης να πεις ότι εξασφαλίζει το αμυντικό τρανσφέρ. Όχι και το μηχανάκι. Νορμάλ, ταχύτητα έχει. Όχι, αλλά είναι πιο κόφτης. Δηλαδή πιο κατάλληλος. Ναι, πιο έξι. Δεν είναι ο Ζέκα. Ο Ζέκα, ας πούμε, σου εξασφάλιζε μια ισορροπία με ταχύτητα και τα κοψίματά του. Αλλά ναι, αν βρίσκεις ένα παίκτη τέτοιου τύπου. Ας πούμε, ο πιο πρόσφατος μπορεί να ήταν ο Ανουάρ. Παρότι δεν έπαιξε τόσο πολύ. Δηλαδή, ο Ανουάρ όμως. Με την μπάλα, δεν είναι ούτε και ο Ζέκα μπορεί να πει ότι με την μπάλα είναι στο επίπεδο του Μαουρίσιο, ας πούμε, ή στο επίπεδο του. Δηλαδή, παιδιά, πάντα κάτι και στο. Άμα είχε ένα Ζέκα με την μπάλα που ξέρει ο Μαουρίσιο, θα κάνει και 5 εκατομμύρια. Εντάξει, δεν είναι και απλή υπόθεση. Έτσι, τώρα που λέω ο λόγος. Είναι δύσκολο πολύ. Μα έκανε τόσο ο Μαουρίσιο όταν ήταν 25 χρονών. Πάντα κάτι. Είναι ωραίες αυτές που λέμε. Είπες, πόσο έκανε. Συγγνώμη. Λέω Μαουρίσιο, όταν ήταν 25 χρονών, εκεί ήταν η αξία του κοντά. Δηλαδή, μην ξεχνάμε ότι είναι και 33 ο Μαουρίσιο. Βεβαίω. Το τελευταίο μάτς οι πληροφορίες ήταν ότι ήταν πάρα πολύ καλός. Και το λέω αυτό διότι υπήρχε και μια περιραίουσα ατμόσφαιρα εξαιτίας του πρότασης που ήρθε και έκανε ένα ολόκληρο θέμα ο ατζέντης του. Εντάξει, φυσιολογικά κατ' εμέ, από τη στιγμή που ήταν τόσο μεγάλο το deal και τόσο μεγάλο το διακύβευμα το οικονομικό που το έχασε, ας το πούμε, μέσα από τα χέρια του. Γιατί μιλάμε για ένα ποσό, μια πρόταση δηλαδή που ήρθε στον Παναθηναϊκό της τάξης των 500.000 ευρώ, 600.000 δολάρια, εκ των οποίων τα 400 ήταν για τον Παναθηναϊκό, τα 200 έχει εννοώ σε δολάρια για την πλευρά του ατζέντη. Κατά 2,8 του ποδοσφαιριστή, ένα πολύ μεγάλο μέρος πήγαινε πίσω στον ατζέντη. Είναι άλλο πράγμα ο ατζέντης, άλλο πράγμα ο παίχτης. Προφανώς και ο παίχτης θα ήθελε να πάρει και αυτός αρκετά λεφτά. Από την άλλη, δεν σημαίνει ότι θα μπει μέσα στο γήπεδο και δεν θα παίξει. Μην ξεχνάμε ότι τελειώνει το συμβόλαιο το καλοκαίρι. Μπορεί να έρθει πρώτα στο Γενάρη. Πάλι θα θέλει να εξασφαλίσει ένα καλό συμβόλαιο. Μπορεί να ξανάρθει η οποιαδήποτε ομάδα. Ο Μαουρίσιο είναι και επαγγελματίας. Ούτως ή άλλως όλο αυτό το διάστημα το έχει δείξει. Και στα αποδυτήρια είναι ένα πολύ θετικό άτομο, να το πω έτσι. Όλοι μιλάνε με τα καλύτερα λόγια από την πρώτη μέρα που ήρθε στην ομάδα. Οπότε να κρατήσουμε και αυτή την παράμετρο. Τώρα, εγώ ήθελα κάτι να συμπληρώσω, να το πω έτσι. Είναι, το ξέρω ότι αυτή η άποψή μου δεν είναι και, να το πω έτσι, δεν έχει και πολύ μεγάλη απήχηση. Αλλά είναι μια άποψη και πρέπει να την πω. Προφανώς και ο Παναθηναϊκός πρέπει πάση θυσία να κερδίσει τα παιχνίδια, τα πρώτα, για να γίνουν όλα αυτά τα οποία προαναφέρατε.
Θεωρώ όμως ότι ίσως να είναι ακόμα πιο σημαντικό το να δείξει ως ομάδα ότι μπορεί να υποστηρίξει το κυριαρχικό ποδόσφαιρο που θέλει ο Γιωβάνοβιτς, να δημιουργήσει φάσεις πολλές, δηλαδή το να νικήσει ένα μάτς με 1-0 είναι σημαντικό, κάνοντας μια ευκαιρία και βάζοντας ένα γκολ. Δεν λέω ότι δεν είναι φυσικά. Και μπορεί να είναι και προτιμότερο από το να έρθει, όχι σίγουρα, είναι προτιμότερο από το να έρθει 0-0 και να έχει 10 ευκαιρίες, για παράδειγμα, λέω εγώ. Θεωρώ όμως ότι σε βάθος χρόνου, και το έχουμε δει και από την ανάποδη πλευρά, είναι σημαντικό η ομάδα να παράγει, να δείξει ότι μπορεί να υποστηρίξει αυτό το οποίο μαθαίνει όλο αυτό το διάστημα, να βγάλει φάσεις. Αν μπορεί, το ιδανικό θα είναι να έρθει και το αποτέλεσμα. Ναι. Αλλά. Σε μιλάει για την αρχή τώρα ή για την πορεία. Αν ξεκινήσει. Λέω ότι τα πάντα βγαίνουν στην πορεία. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Προφανώς. Είναι μια ομάδα που μπορεί να κερδίσει. Όπως συνέβη και με τον Πόλωνη για ένα διάστημα. Έπαιρνε η ομάδα τα παιχνίδια, η εικόνα δεν ήταν καλή. Σε βάθος χρόνου έγινε κοιλιά. Η ομάδα παίζει καλά. Κάνει ευκαιρίες. Μπορεί στην αρχή να έρθει και ένα δυο στραβά αποτελέσματα, να το πω έτσι. Όμως αν δείχνει ότι πραγματικά η δουλειά που κάνει βγαίνει στο γήπεδο, θα βρει και τα αποτελέσματα. Αυτό θέλω να πω. Ότι επειδή είναι ξεκίνημα τη σεζόν, γι' αυτό είπα δεν έχει τόσο μεγάλη απήχηση, γιατί τώρα τι να πεις, ότι δεν θα κερδίσει, ξέρω εγώ, θα πας στα Γιάννενα να φέρεις 0-0, για παράδειγμα, λέω εγώ, δεύτερη αγωνιστική, να έχεις κάνει 10 φάσεις, ποιος θα πει τώρα έμεινε στο 0-0, ότι είναι καλό αποτέλεσμα κτλ. Για μένα είναι σημαντικό να ξεκινήσει η ομάδα και να βγάλει φάσεις πολλές, και το λέω αυτό γιατί μέχρι τώρα, ναι, μεν παίζει διαφορετικά και κυριαρχικά, αλλά φάσεις καραμπινάτες δεν βγάζει πάρα πολλές ακόμα. Περιμένουμε να μπουν οι παίχτες, να έρθει ο Βιτάλ, να έρθει ο Παλάσιος, να δούμε λίγο διαφορετικό το μεσοεπιθετικό κομμάτι για να βγάλει φάση να είναι κυριαρχικός Παναθηναϊκός. Είναι σωστό το βήμα της αλλαγής της ποδοσφαιρικής φιλοσοφίας, έχοντας δηλαδή την κατοχή ο Παναθηναϊκός της μπάλας, να είναι το αφεντικό όπως πρέπει να είναι, με βάση τη φανέλα και την ιστορία που κουβαλάει. Με το προηγούμενο ρόστερ ήταν πολύ δύσκολο και το είδαμε στην προετοιμασία και οι τρεις μας να μπορέσει να υποστηρίξει ο Γιωβάνος αυτή την αλλαγή, αυτή τη μετάβαση σε ένα ποδόσφαιρο αφεντικού, κυριαρχικό. Πολύ δύσκολο. Γιατί οι παίκτες δεν μπορούσαν να το υποστηρίξουν. Βλέπαμε παίκτες που δεν μπορούσαν να περάσουν. Με τα μάτια μας το έχουμε δει αυτό, να μην ξέρουν να κάνουν overlap. Μπαίνουν τώρα σιγά-σιγά κάποιοι παίκτες με μεγαλύτερη ποιότητα. Ας πούμε, μπορεί να είναι ο Λούντβιτς, σίγουρα είναι ο Βιτάλ, σίγουρα είναι και ο Παλάσιος. Οπότε θα περιμένουμε να δούμε και περισσότερα πράγματα. Το κακό είναι, και ανοίγω εκεί την παρένθεση σε σχέση με αυτό που ποτάς προηγουμένως για τον κόσμο, για την γκρίνια, τη δικαιολογημένη. Εγώ θεωρώ ότι πιο πολύ υπήρχε, διότι δεν είχαν γίνει κινήσεις καν μεταγραφικές. Είχαν γίνει ελάχιστες κινήσεις μεταγραφικές. Γι' αυτό είναι σωρισμένο. Όχι τόσο που δεν είχε νικήσει ο Παναθηναϊκός, ξέρω εγώ, την Αλκμαρ, ήταν κακή εικόνα του, ή δεν τα κατάφερε με τη Μίλαν, ή έφερε, ξέρω εγώ. Συνδυασμός. Ναι, μπορεί και πάντα. Αλλά το κυριότερο ήταν ότι έβλεπε ότι λες και η ομάδα ήταν εγκαταλειμμένη πάλι. Και επειδή υπάρχουν τα προηγούμενα, ή το προηγούμενο, αν θέλετε, αλλά και άλλα προηγούμενα, τον προηγούμενο ετών με τη διοίκηση να κάνει κωμικοτραγικά πράγματα, ήταν δυσπιστός κιόλας ο κόσμος. Σου λέει ότι ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Εδώ δεν βλέπουμε τίποτα. Βεβαίως. Τώρα λοιπόν, βλέπεις ένα-δύο πραγματάκια. Μπορεί να μην βλέπουμε τον Παναθηναϊκό όπως θα τον θέλαμε. Προφανώς από μια μέρα στην άλλη δεν είναι και τόσο εύκολο. Βλέπουμε όμως ότι υπάρχει τουλάχιστον μια πρόθεση να ενισχυθεί η ομάδα. Ήρθαν παίκτες, δόθηκαν κάποια χρήματα. Έχουμε και το παράθυρο των μεταγραφών. Θα δούμε αν θα υπάρξει και κάποιο, ας το πούμε σε εισαγωγικά, κερασάκι. Νομίζω ότι είναι λίγο καλύτερο το κομμάτι δηλαδή, που έχει να κάνει με την ατμόσφαιρα γύρω-γύρω από την ομάδα. Όχι φυσικά ιδεατό, δεν το συζητάω. Σίγουρα θα παίξουν ρόλο και τα αποτελέσματα στο ξεκίνημα. Για μένα όμως είναι ακόμα πιο σημαντικό να δω την ομάδα μέσα στο γήπεδο να μπορεί να υποστηρίξει αυτό το κυριαρχικό ποδόσφαιρο που πρέπει να παίζει ο Παναθηναϊκός. Γιατί είπες, Κώστα, ότι αυτό που λες δεν έχει απήχηση στον κόσμο. Ο κόσμος αυτό θέλει. Αυτό που είπες εσύ τώρα, που περιγράψεις. Ποιος είπε κάτι διαφορετικό? Νομίζω ότι το μισό μηδέν ρετάσο επικρατεί παντού στην Ελλάδα. Όχι. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού, θέλει να πηγαίνει στο γήπεδο και να χαίρεται αυτό που βλέπει, να γουστάρει αυτό που βλέπει. Αυτό θέλει. Αν δει μια ομάδα να βάζει την μπάλα κάτω σωστά, να πλαγιοκοπεί σωστά, να γίνονται αυτοματοποιημένες κινήσεις, να κάνει ευκαιρίες, να βάζει γκολ ή ξέρω εγώ, να κάνει κάποιες νίκες και σε ένα μάτς να μην μπαίνει μπάλα και να φέρει ένα χι, δεν νομίζω ότι θα έχουμε πρόβλημα. Αν δει όμως μια ομάδα που να ψάχνει στο γήπεδο, άντε να κερδίσει το ένα, να συνεχίζει να ψάχνει στο γήπεδο και κάνει κάποια γκέλα, εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα. Άρα αυτό που λες είναι, νομίζω ότι το λέει και ο περισσότερος κόσμος του Παναθηναϊκού. Αυτό που λες. Εγώ η μοναδική
ένσταση πάλι, sorry κιόλας σήμερα, δηλαδή, που έχω είναι, συμφωνώ απολύτως και με τον Κώστα και με τον Τάσο αυτό που λέτε. Το ζητούμενο αυτό να στρώσει και η ομάδα και να δούμε κάτι καλύτερο, να μπουν κάποιες βάσεις για κάτι καλύτερο. Εννοείται. Επειδή όμως εδώ υπάρχει τρομερή πίεση και επειδή εγώ δεν περιμένω να δω την ομάδα να είναι, ξέρω εγώ, εντυπωσιακή και στο 100% ή στο 80% σε αυτά που θέλει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς από τα πρώτα παιχνίδια. Δεν ξέρω, δεν νομίζω, είναι τρομερά δύσκολο. Ειδικά ποιος αυτό το είπα, δεν πάει σε άλλο λέω. Μα στην δεν πάει σε αυτό που λες. Δεν έχει συμβεί ποτέ. Στην αρχή, εγώ με καμία λέω, ομάδα στην αρχή να είναι έτοιμη. Ναι. Μία ομάδα δεν είναι. Στην αρχή, εμένα δεν με νοιάζει να δω καλό ποδόσφαιρο. Εμένα με νοιάζει στην αρχή να δω αποτέλεσμα. Γιατί... Εντάξει, okay. Το αποτέλεσμα είναι σίγουρα στην αρχή, επειδή τώρα κοίταξε να δεις. Μπαίνουν και με το πιστόλι στον κρόταφο, έτσι, για να τα λέμε όλα τώρα, να τα λέμε ξεκάθαρα. Γιοβάνοβιτς και παίκτες το Σάββατο μπαίνουν στο γήπεδο με το πιστόλι στον κρόταφο. Από την περιέργεια ατμόσφαιρα, από αυτό που έχει δημιουργηθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια. Το κάτω-κάτω, ο Γιοβάνοβιτς, ο άνθρωπος, δεν φταίει για αυτά που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια. Είναι ένα άλλο προπονητής. Αλλά από την άλλη είναι Παναθηναϊκός. Υπάρχει πίεση. Ναι. Κακός υπάρχει. Άρα το αποτέλεσμα, έχεις δίκιο ότι μετράει. Με αυτή την έννοια το λέω. Στην αρχή ειδικά. Επίσης όμως, στην αρχή δεν υπάρχει ομάδα που να είναι έτοιμη. Πώς δηλαδή, έχεις δει καμία ομάδα έτοιμη, ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος. Άρα σε βάθος χρόνου να δούμε. Αυτά σε βάθος χρόνου γίνονται. Το σημαντικό είναι στην αρχή, εμένα δεν με νοιάζει να δω μπάλα. Αλήθεια σου λέω στην αρχή. Με τον Απόλλωνα θα ήθελα να δω καλή μπάλα, ρε παιδί μου, δεν το συζητάμε. Αλλά είναι το τελευταίο που με απασχολεί. Θυμάμαι χαρακτηριστικά πάντα σε χρονιές πίεσης μου έρχεται στο μυαλό μια πρεμιέρα, σίγουρα τη θυμάστε, μετά τη χρονιά της, την περίφημη χρονιά της Ζιζούπολης, Παναθηναϊκός Ξάνθη πρεμιέρα στη Λεωφόρο, 1-0 με γκολ του Κωνσταντινίδη, 87-86, με τρομερή πίεση στην Κερκίδα. Ο Παναθηναϊκός μου παίζει, πήρε το αποτέλεσμα. Σιγά-σιγά. Με αυτή την έννοια το λέω. Ναι. Λοιπόν, απλά το λέω γιατί πάντα μου έρχεται αυτό στο μυαλό. Εμένα με νοιάζει στην αρχή. Μισό μηδέν. Όχι να καθιερωθεί αυτό το πράγμα. Είχαμε και την αργοπορία στις μεταγραφικές κινήσεις. Δηλαδή έχει κάνει μια προετοιμασία η ομάδα με παίκτες που περισσότεροι δεν θα είναι στο αρχικό σχήμα. Ναι, σωστό. Είναι και αυτό. Δηλαδή, ναι, μεν ευνόησε πάρα πολύ, για να είμαστε τώρα και σοβαροί, πάρα πολύ η διακοπή, η αναβολή μάλλον του πρωταθλήματος. Δηλαδή, αν ξεκινούσε το πρωτάθλημα στο αρχικό χρονικό όριο. Εκεί δεν νομίζω ότι θα είχαμε και πολλές προσδοκίες να δούμε κάτι. Τώρα ήταν πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό το ότι πήγε προς τα πίσω. Μπήκαν και κάποιοι παίκτες. Εγώ περιμένω πάντως να είναι κυριαρχική ομάδα. Ξαναλέω, μπορεί να μην είναι εντυπωσιακή, κυριαρχική όμως περιμένω. Κυριαρχική θα είναι. Να πνίξει στον αντίπαλο. Κυριαρχική θα είναι, γιατί αυτό μαθαίνει. Άμα δεν είναι, δηλαδή τι συζητάμε, τι κάθεται, ας πούμε. Δηλαδή είναι τόσο καιρό που δουλεύουν κάποια πράγματα. Και ναι, ποιοτικά, αυτό θα το κάνει η φιλοσοφία. Μπορεί, δύο λεπτά. Μπορεί 90 λεπτά κυριαρχική να μην είναι η ομάδα. Δεν υπάρχει ομάδα κυριαρχική 90 λεπτά. Αλλά στο μεγαλύτερο μέρος θα είναι κυριαρχική. Ναι. Αυτό εγώ πιστεύω θα το δούμε από την αρχή και από τα πρώτα λεπτά. Θα έχει αυτή τη διάθεση, αυτή τη φιλοσοφία. Οι αυτοματοποιημένες κινήσεις, οι αυτοματισμοί κτλ. Αυτά στην πορεία βγαίνουν. Στην πορεία. Αλλά η φιλοσοφία και ο χαρακτήρας αυτό θα είναι. Ναι. Λοιπόν. Πολλά μηνύματα βλέπω εδώ για εισιτήρια. Ναι, πάμε για ερωτήσεις. Ναι, καλό είναι αυτό που έρχονται πολλά μηνύματα για τα εισιτήρια. Όταν βγαίνουν τα εισιτήρια. Θα βγουν τώρα τις επόμενες μέρες. Αύριο νομίζω. Ναι. Να πούμε και για την πληρότητα, πρέπει να πούμε. Ποιος, φυσικά. 80%. Ναι. Το maximum πόσο το είχαμε υπολογίσει, 12.000 είναι. Παραπάνω. Είναι 16.000. 16.000 το χωράει το γήπεδο, 16 κάτι. 16.000 είναι, ναι, 16.000. 16.000 πες. Το είχαμε βγάλει κάτι παραπάνω από 14. 14.200 θυμάμαι καλά είναι. Στο 80%. Θα βγουν, αύριο είναι τάσο να βγουν τα εισιτήρια, έτσι. Τα μεμονωμένα. Αύριο, το αργότερο μεθαύριο πιστεύω, ναι. Τα εισιτήρια, οπότε θα, εντάξει, υπάρχει ενημέρωση, παιδιά, και από το site της Παναθηναϊκός. Θα το διαβάσει ο Παναθηναϊκός. Τα διαρκείας κανονικά συνεχίζονται. Όσοι θέλουν να αγοράσουν διαρκείας μπαίνοντας στο site της ΠΑΕ, κλικάρουν. Θυμίζω ότι υπάρχει και το 50 ευρώ για τον ερασιτέχνη. Υποχρεωτικά για την ενίσχυση του ερασιτέχνη, κάτι το οποίο έχει συμφωνηθεί και θα δούμε πόσο κόσμο θα έχει τώρα. Αυτή, δεν την έχουμε σχολιάσει. Νομίζω είναι πολύ σωστή κίνηση αυτή. Για το ερασιτέχνη. Δηλαδή, ναι. Όχι μόνο Καραμούζα, φυσικά είναι σωστή κίνηση από την ΠΑΕ. Να βάλει υποχρεωτικά τη συνδρομή αυτή και για τον ερασιτέχνη. Ναι, βέβαια. Ναι. Γιατί ο ερασιτέχνη είναι η πηγή του συλλόγου. Η πηγή, από εκεί ξεκινάνε όλα. Και θα πρέπει
να υπάρχει βοήθεια, έτσι ώστε να μπορέσει να ζήσει σωστά. Έτσι. Και να μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό σε όσο πιο πολλά τμήματα γίνεται. Πώς πήρε ο Παναθηναϊκός στον μπάσκετ γυναικών και το πήρε με εντυπωσιακό τρόπο κόντρα στον Ολυμπιακό. Τέτοια πραγματάκια πρέπει να βλέπει ο κόσμος και για να τα βλέπει θα πρέπει ο ερασιτέχνης να έχει όσο μπορεί ενίσχυση οικονομική. Και από δεν μιλάω για τον κόσμο. Τα επαγγελματικά τμήματα της ομάδας. Φυσικά. Ναι, ακριβώς. Αυτό λέω. Αυτό μα ούτως ή άλλως κακά τα ψέματα, παιδιά. Δεν λέω μόνο από τον κόσμο, αυτό εννοώ. Όχι μόνο από τον κόσμο. Ο ερασιτέχνης, αν πηγαίνει καλά η ποδοσφαιρική ομάδα, έχει αντίκτυπο πολύ σημαντικό και στον ερασιτέχνη. Έτσι. Κακά τα ψέματα, αυτό το ξέρουμε. Να πούμε επίσης ότι όσοι δεν έχουν διαρκείας και πάρουν μεμονωμένο εισιτήριο, επίσης εκεί βγάζουν κάρτα φιλάθλου και δίνουν 10 ευρώ για την απόκτηση της κάρτας. Αυτά τα 10 ευρώ πηγαίνουν στον ερασιτέχνη. Άπαξ, έτσι, στην πρώτη φορά. Όχι κάθε φορά που θα πηγαίνουν και θα παίρνουν εισιτήριο μεμονωμένο. Την πρώτη φορά τα 10 ευρώ αυτά θα πάνε στον ερασιτέχνη. Yeah. Είναι μια συμφωνία από το καλοκαίρι που είχαν κάνει οι ΠΑΕ και ο ερασιτέχνης. Λοιπόν, σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με τα του γηπέδου, γιατί και εδώ στέλνουν κάποια μηνύματα, ακόμα περιμένουμε. Περιμένουμε αν θα είναι έτοιμοι να αναρτήσουν τις συμβάσεις, αν τις έχουν στα χέρια τους, για να πάμε για 22 Σεπτέμβρη στη Γενική Συνέλευση. Δύσκολο, λέω εγώ. Αλλιώς θα πάμε Οκτώβρη, το είχαμε πει και τις προάλλες. Το θετικό είναι ότι, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, γράψαμε και ένα σχετικό κομμάτι στο 24 πρόσφατα. Μέσα στον Αύγουστο, παρά το γεγονός ότι τον Αύγουστο υπήρξε πρόοδος, εκεί που υπήρχε στην καθυστέρηση, δηλαδή η καθυστέρηση ήταν στο δημόσιο, στο Δήμο και στο ερασιτέχνη Παναθηναϊκό σε αυτή τη σύμβαση. Εκεί είναι κοντά συμφωνία εδώ και λίγες μέρες και περιμένουμε τώρα τα αποτελέσματα, γιατί είναι και αυτό ένα πολύ πολύ σημαντικό θέμα. Για μεταγραφές ρωτάνε, πολλά μηνύματα. Μεταγραφές, καταρχάς, ό,τι ονόμα έχει γραφτεί περί Πρίγιοβιτς και Ροντρίγκες δεν παίζει, πρέπει να το πούμε αυτό. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν προκύπτει από πουθενά ότι υπάρχει παραμικρή κινητικότητα για μεταγραφή. Ούτε έχει πάει προπονητής και έχει πει: θέλω για αυτή τη θέση να πάρουμε παίκτη. Τώρα έχουμε. Τι μέρα έχουμε σήμερα, Δευτέρα, έτσι. Μέχρι την άλλη Τετάρτη δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί. Εμείς λέμε τώρα τι συμβαίνει. Έτσι. Και σε κάθε περίπτωση τα ονόματα που έχουν γραφτεί δεν παίζουν. Έτσι. Απλά υπάρχει ένα δεχόμενο να ενισχυθεί η ομάδα ακόμα. Εντάξει, υπάρχει, ανοιχτό. Δεν υπάρχει δηλαδή. Να μας πει κάποιος θέσφατα ότι τελειώσαμε, κλείσαμε. Όχι, όχι, όχι. Αλλά αυτή τη στιγμή, ειδικά για αυτούς τους παίκτες που έχουν γραφτεί, δεν προκύπτει τίποτα. Ένας φίλος εδώ λέει για τον Καρλίτος, ότι λέει καταρχάς ότι είμαι αρκετά αισιόδοξος για την ομάδα μας φέτος. Βλέπω ο Καρλίτος εξαιρετικό, μακάρι να βγω αληθινός. Θέλω τη γνώμη σας. Κοίταξε, καταρχάς για το αισιόδοξο για την ομάδα, φίλε μου, επειδή όλα τα προηγούμενα χρόνια έχουμε δει διάφορα. Ας το δούμε στο γήπεδο όταν αρχίσουν τα επίσημα παιχνίδια. Με βάση την ποιότητα που έχουν οι παίκτες που έχουν έρθει, σίγουρα μπορεί να είμαστε αισιόδοξοι στο να δούμε κάτι καλύτερο. Μέχρι εκεί, τίποτα άλλο. Για τον Καρλίτος, νομίζω ότι αυτό που φαίνεται στα δύο τελευταία φιλικά είναι αυτό που ακούγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή ότι ο Καρλίτος είναι ένας φορ ο οποίος, αν του έρθει μπάλα σωστά στην περιοχή, θα τη στείλει στα δίχτυα. Τόσο απλά. Δεν είναι ο παίκτης ο οποίος θα βγει απ' έξω, θα δημιουργήσει ο ίδιος φάση και θα την τελειώσει. Αυτό έγινε με τον Αστέρα, την πήρε από τον Ιωαννίδη, την έστειλε στα δίχτυα. Αυτό έγινε με τη Λαμία, που ο Χουάνκαρ έχει κάνει μια σέντρα παρεβάλε, του την έχει δώσει του Καρλίτος και έχει βάλει τον γκολ. Οπότε και εγώ πιστεύω ότι σε σχέση με αυτό που είδαμε πέρσι, το επισήμανε και ο Κώστας πριν, όπου η μπάλα πήγαινε από ψηλά μόνο και γιώμες και τέτοια, ο Καρλίτος θα έχει πολύ περισσότερες ευκαιρίες για να σκοράρει και θα σκοράρει πολύ πιο πολύ. Τώρα, αν αυτό φτάνει ή όχι, θα πρέπει να περιμένουμε να το δούμε στο γήπεδο, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ο Ιωαννίδης. Το άλλο που εμένα μου έτσι είναι ότι ο Μακέντα δεν έχει κάνει καλή προετοιμασία. Δηλαδή, δεν τον έχουμε δει σε ένα φιλικό και να έχουμε πει «Α, ωραίος ο Μακέντα, βρίσκει τον εαυτό του». Γενικά, αυτό θα αργεί ο Μακέντα. Δηλαδή, εγώ ναι, πάντα είναι πολύ κακό στην αρχή. Ναι, μόνο στην πρώτη χρονιά ήταν από την αρχή. Θυμάμαι στην πρώτη χρονιά είχε βάλει, με το που είχε μπει, είχε σκοράρει. Μόνο την πρώτη χρονιά. Δεν νομίζω ότι μπήκε με τα Γιάννενα αλλαγή και έχει βάλει ένα γκολ. Στο πρώτο παιχνίδι εννοώ. Αλλά έχει κάνει κοιλιά μετά και αργεί, παίρνει γύρω, δηλαδή τουλάχιστον στατιστικά. Ανεβαίνει γύρω στον Οκτώβρη. Ναι. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό.
Εντάξει, κοίταξε. Είναι ένα, και αυτό για να τα λέμε, να είμαστε ειλικρινείς. Όπως επίσης πρέπει να πούμε και. Όχι, τίποτα. Έλεγα μόνο γιατί ήθελα να το πω, γιατί το ξέχασα προηγουμένως που αναφέρθηκα στο Μαουρίσιο. Ο Μαουρίσιο στο ξεκίνημα της προετοιμασίας, που τον είδαμε και στα πρώτα φιλικά, ήταν σε κατάσταση, πώς θα το πω τώρα, εξάντλησης. Ναι, πάρα πολύ βαρύς. Τώρα μαθαίνουμε ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα. Όχι ότι ξαφνικά έγινε δηλαδή ο Μαουρίσιο Ζέκα. Δεν λέμε αυτό. Λέμε ότι είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση στα τρεξίματά του σε σχέση με αυτά που βλέπαμε τα φιλικά. Γιατί δεν έχουμε δει, η αλήθεια είναι τώρα, δεν έχουμε δει τρία φιλικά. Έτσι. Δεν έχει δείξει τρία φιλικά. Λόγω λέει ένα φίλο εδώ. Και για το, πάνω πας αυτό για το Μαουρίσιο και κάτι για το Μαγκίδα που θα να πω. Απλά κόλλησε, γι' αυτό χαθήκαμε λίγο. Για το Μαουρίσιο, μην ξεχνάμε. Καλά κάνει το επισημαίνει. Το έχουμε ξαναπεί. Ο Μαουρίσιο είχε να κάνει δύο χρόνια προετοιμασία. Δεν είχε κάνει προετοιμασία τα τελευταία δύο χρόνια. Οπότε δεν είναι και απλό τώρα. Θέλει μια ειδική διαχείριση. Το δεύτερο για το Μακέντα. Εντάξει, για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, πρέπει να προβληματίζει το γεγονός ότι ο Μακέντα δεν εκτέλεσε, δεν σκόραρε στην προετοιμασία. Εντάξει, περίμενε κάτι περισσότερο. Έτσι. Είναι πραγματικό. Έχει δίκιο. Κακή. Δεν είναι μόνο δεν σκόραρε, δεν συμμετείχε ο Μακέντα στο παιχνίδι. Εγώ το λέω επειδή είναι επιθετικό. Ξέρεις, εντάξει, ο Μακέντα ποτέ δεν ήταν σκόρερ, Διονύση, πάνω από 15 γκολ δεν έβαζε, αλλά okay, συμμετείχε, έδινε 5-6 ασίστ. Ναι, αυτό λέμε. Πρέπει να προβληματίζει. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι με αυτά που έχουμε δει, το καλύτερο θα ήταν να έρθει μια πρόταση. Εννοείται. Για το Μακέντα και να κοιτάξει ο Παναθηναϊκός να πάρει ένα. Για το Γενάρη ο Παναθηναϊκός να πάρει ένα πολύ καλό επιθετικό. Με άλλα χαρακτηριστικά να συμπληρώνει λίγο. Δεν έχει τώρα ο center forward να είναι ο Σφεράτος μπροστά. Ένα τύπο, ας το πούμε, ΑΚΠΟΜ, ας το πούμε τέτοιου τύπου. Του χρειάζεται κάτι. Πρέπει να είναι συμπληρωματικοί παίκτες, δηλαδή όχι οι παρόμοιοι. Επειδή κάτι είπε ο Κώστας, δεν έχουμε. Αυτό θέλω ο Κώστας πριν, ο Κώστας πριν για τον Μαουρίσιο. Να πω κάτι για τον Μαουρίσιο, επειδή είπε ο Κώστας κάτι πριν. Θυμάμαι ότι την ημέρα που βγήκε ότι ήρθε πρόταση και δεν αποχώρησε, υπήρχε ο κόσμος και υπήρχαν κάποιοι φίλοι του Παναθηναϊκού που με πολύ ωραίο τρόπο εξέφρασαν την αντίθεσή τους, μου έστειλαν μηνύματα και μου λέγανε λάθος έκανε που δεν το δώσαμε. Θα έχουμε δυσαρεστημένο Μαουρίσιο στην ομάδα. Και τους εξηγούσα και τους έλεγα. Παιδιά, είναι άλλο μάτζερ που χάνει μια προμήθεια 600.000 ευρώ. Τρομερό και αυτό. Δηλαδή, ο μάτζερ θα παίρνει παραπάνω από τον Παναθηναϊκό αν τον έδινε. Και άλλο ποδοσφαιριστής. Και όταν μιλάμε για τον Μαουρίσιο, μιλάμε για έναν 100% επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Για μια τρομερή προσωπικότητα. Μπορεί να μην μας αρέσει επειδή είναι αργός. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να είναι αργός. Αλλά έχει τέτοια προσωπικότητα και τέτοια επιρροή στα άλλα παιδιά στα αποδυτήρια από κόσμο, δεν μπορώ να το καταλάβω ότι δεν είναι ο παίκτη που θα λουφάρει, δεν είναι ο παίκτη που θα κάνει μούτρα και δεν θα παίξει. Του το εξηγούμε, του το λέμε. Έπαιξε στο πρώτο παιχνίδι μετά από αυτό που έγινε με τη Λαμία και ήταν από του καλύτερου παίκτε. Δηλαδή, δεν είναι όλοι παίκτε, παιδιά, παίκτε που ξέρει κάτι, δεν με δίνει, δεν παίζω. Ο Μαρίο είναι περίπτωση. Είναι τρομερή προσωπικότητά του και μακάρι να έχει δίκιο ο Παναθηναϊκός να τον έχει το Μαουρίσιο 7 χρόνια νεότερο. Θα κάναμε άλλη κουβέντα τώρα. Έτσι. Και δεν είναι επίσης, δεν τίθεται θέμα ότι δεν περνάει καλά στον Παναθηναϊκό. Μια χαρά περνάει και στην Αθήνα και παρέσει, έχει κάνει και ωραία γουστάρι εδώ κτλ. Απλά έκανε αυτή η πρόταση, δεν προχώρησε. Αυτό που λες. Δεν θα κάτσει τώρα εκδικητικά ο Μαουρίσιο να πει α, δεν προχώρησε. Αυτό εξηγούμε και λέμε. Δεν είναι τέτοιο παιδί. Δεν είναι τέτοιο παιδί, αυτό λέμε. Σε καμία περίπτωση και. Ακόμα και να ήταν που δεν είναι. Αντίθετο. Ξέρουμε, ακόμα και αν ήταν, δεν θα το συνέφερε κάτι τέτοιο. Ακριβώς. Δηλαδή, αν ας πούμε, ξενέρωνε και δεν έπαιζε, δηλαδή κακό ήταν αυτό τι θα έκανε. Mm. Τελειώνει το συμβόλαιο. Πρέπει να, δηλαδή, και πες ότι θα επανέλθει, ξέρω εγώ, η οποιαδήποτε ομάδα από τη Σαουδική Αραβία. Δηλαδή, αν δεν παίξει, πώς θα γίνει ακριβώς. Ίσα-ίσα τώρα πρέπει να σκυλιάσει. Εγώ όμως να πω και κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Εάν δεν είχε γίνει thriller του Παλάσιος, εγώ πιστεύω θα τον έδινε ο Παναθηναϊκός και καλά θα έκανε να τον έδινε. Γιατί τα χρήματα ήταν καλά. Ασχέτως το τι έβγαζε ο μάνατζερ, κάθε μάνατζερ βγάζει σε κάθε μεταγραφή, δεν με ενδιαφέρει εμένα. Αν στάβγαζε και στάβαζε και στον Παντελόνι, ξέρω εγώ. Κοιτάξουμε εμείς τώρα. Ο Παναθηναϊκός θα είχε τη δυνατότητα να πάρει ένα ποσό κοντά στα 300 χιλιάρικα, συν τα 550 που, ναι, 550 του συμβολέου του χωρίς την εφορία, που είναι παραπάνω δηλαδή, γιατί εμείς λέμε πάντα τα καθαρά, ενώ οι ομάδες πληρώνουν μεικτά. Και θα είχε και μια δυνατότητα να βρει ένα ποδοσφαιριστή, γιατί μπορεί να βρει ποδοσφαιριστέ. Εντάξει, όχι με πολύ άνεση χρόνου βέβαια. Μην ξεχνάμε ότι υπήρχε και σχετικός όρος στο συμβόλαιό του μέχρι 30 Ιουλίου. Γι' αυτό είχε μπει όρος μέχρι αυτή τη ημερομηνία για να μην υπάρχει βιασύνη στον αντίπαλο. Την τρέχει τελευταία στιγμή. Αλλά επειδή δεν είχε τελειώσει και του Παλάσιος, για σκεφτείτε, δηλαδή να γινόταν μια στραβή που φτάσαμε στον Παλάσιος μέχρι το 90, έτσι.
Δηλαδή, ένα τέταρτο πριν τελειώσει η προθεσμία, ήρθαν τα χαρτιά. Κάποιοι μπορεί να είναι και 10 λεπτά. Οκ, okay, εκεί πάνω. Τέλος πάντων, στα τελευταία λεπτά. Να μην είχε γίνει του παράδεισο, να είχε δώσει το Μαουρίσιο και να έπρεπε να βγει με όλη την περιραίωση ατμόσφαιρα, να βρει εξτρέμ και κεντρικό χαβ βασικούς. Δηλαδή, ήταν και το timing που έπαιξε ρόλο στην όλη διαδικασία και θεωρώ ότι αν υπάρξει πρόταση το Γενάρη, για παράδειγμα, θα τον δώσει ο Παναθηναϊκός. Ναι, το Γενάρη, σωστά, ναι, αλλά εγώ... Διοικητικά, εγώ πιστεύω, επιχειρηματικά. Εγώ πιστεύω, Κώστα, ότι αν και το Παλάσιο να έχει γίνει, από τη στιγμή που ήρθε 29 Αυγούστου η πρόταση και είναι η συγκεκριμένη, δεν μιλάμε για πρόταση ενός εκατομμυρίου. Εκεί μπορεί να μιλάγαμε διαφορετικά. Η συγκεκριμένη πρόταση και με τον προπονητή να σου λέει ότι εγώ δεν προλαβαίνω και δεν το ρισκάω να βρω ένα χαφ να πάρω του Μαουρίσιο, και πάλι πιστεύω ότι θα γινόταν. Είναι και το θέμα, είναι και το timing, είναι και το ύψος της πρότασης. Είναι πολλά που έχουν επεξεργαστεί. Ναι, ναι. Αν π.χ. η πρόταση αυτή ερχόταν, η ίδια πρόταση, λέω εγώ τώρα, 15 Αυγούστου, πιστεύω ότι μπορεί να γινόταν, ναι. Γιατί θα έχει 15 μήνες μπροστά του να ψάξει. Το λέει και ο Κώστας, το λέει συμπληρωματικά και καλά κάνει. Σκεφτείτε τις αντιδράσεις. Ναι, βέβαια. Τα όρια με Παλάσιος, διώχνετε και το Μαουρίσιο, τι κάνει, βέβαια, βλέπετε. Και θα είχε δίκιο ο κόσμος. Ο κόσμος θα είχε δίκιο. Και άντε να εξηγήσει τώρα εσύ ότι τι έχει παιχτεί και ότι δεν είσαι, ας πούμε, να αποδείξει ότι δεν είσαι ελέφαντας. Άρα, οκ, έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν... Λέει ένας φίλος εδώ, ρωτάω συνέχεια και δεν απαντάτε, τι έχει στο μυαλό του ο Λαφούζος, αν θα βγει να μιλήσει επιτέλους, πείτε ένα ναι ή ένα όχι. Φίλε μου, Greenhill, ο ίδιος θα πάρει την απόφαση αν θα μιλήσει ή όχι. Δεν μπορούμε να σου πούμε εμείς αν θα μιλήσει ή όχι. Εάν μιλήσει, στον κόσμο θα είναι καλό, πιστεύω και πολύ σωστό, για να βγει να πει κάποια πράγματα. Αλλά εμείς, εγώ πώς μπορώ να σου πω τώρα, ο Κώστας ο Διονύσης, ότι ξέρεις ναι θα μιλήσει, όχι δεν θα μιλήσει. Αν το πάρει ίδιος... ο ίδιος. Ακριβώς. Και εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να μιλήσει και για μένα έπρεπε να μιλήσει και παλιότερα. Αλλά δεν μπορώ να σου δώσω συγκεκριμένη απάντηση από τη στιγμή που δεν ξέρουμε κάτι. Έτσι. Λοιπόν... Αν το ξέραμε, να το λέγαμε. Ακριβώς. Όλοι γήπεδο το Σάββατο, λέει ο φίλος. Ο φίλος λέει εκτός από αριστερό μπακ που καλό θα ήταν να βρεθεί ένας καλός δεύτερος όλες τις άλλες θέσεις. Αν είναι να έρθει παίκτης, πρέπει να είναι μόνο για βασικός. Από συμπλώματα καλά είμαστε, λέει. Εννοείς καλύτερος από αυτούς. Κοίταξε, ένα σκεπτικό του Παναθηναϊκού στη μεταγραφική περίοδο αυτή ήταν πρώτον να βάλει ποιότητα στο ρόστερ. Σε κάποιο βαθμό έχει βάλει, θα τα δούμε στο γήπεδο. Το δεύτερο, να υπάρχει βάθος. Βάθος υπάρχει. Ενώ πιο ποιοτικό βάθος και καλύτερο βάθος σχέση με πέρυσι. Με τις μεταγραφές που έχουν γίνει. Γιατί για φανταστείτε τώρα στα χαφ, ας πούμε, που συζητάμε, στα χαφ μπορεί να μείνει στον πάγκο ο Βηγιαφάνιες. Μπορεί να μείνει στον πάγκο ο Μαουρίσιο ή ο Ρούμπεν. Θέλω να πω ότι υπάρχει πλέον μια πληθώρα επιλογών που εκεί πέρα θα φανεί ο καλύτερος να παίζει, τι θα δει ο Γιωβάνος κτλ. Αλλά είναι σημαντικό να υπάρχει βάθος. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αδυναμίες. Εγώ νομίζω ότι αριστερό μπακ, για παράδειγμα. Ναι. Πίσω από το Χουάνκαρ υπάρχει θέμα. Εκεί υπάρχει, δεν υπάρχει βάθος. Συμφωνώ με τον Κώστα. Δεξιά έχω επίσης κάποιες επιφυλάξεις. Διότι ναι, μένω κόκκινο. Δεξιά, εξτρέμ λες. Όχι, όχι. Εξτρέμ. Εξτρέμ έχουμε γεμίσει. Πίσω από το Χουάνκαρ και εξτρέμ έχω πει εγώ από την αρχή. Εγώ θα ήθελα κι άλλο εξτρέμ. Εντάξει, από τη στιγμή που έχει και Αϊτόρ, έχει Μπαπιτό. Έχει Βιτάλ. Ήθελα, αλλά πάω πιο πίσω. Εντάξει, ο Αϊτόρ και ο Μπακοτό για μένα. Δεν περιμένω πολλά πράγματα. Ειδικά, εντάξει, κάτι μπορεί να κάνει. Αριθμητικά έχει 5 εξτρέμ. Αριθμητικά έχει 5 εξτρέμ. Δεν μπορεί να πάρει εκτό. Πρέπει να φύγει κάποιο να πάρει. Εντάξει, ο κόσμο το λέει ποιοτικά, ρε παιδί μου. Διώχνει ένα, παίρνει άλλον. Ναι. Κανονικά θα πρέπει να έχει φύγει και ο Αϊτόρ και ο Μπακοτό και να έχει έναν επίπεδο Παλάσιο και καλύτερο. Μπορεί να γίνει αργότερα αυτό. Φυσικά έχω κάποια επιφύλαξη. Ήθελα να πω στα μπακ. Το ήθελα να πω. Ελπίζω να ανέβει ο Κότσιρας περισσότερο. Γιατί τον είδαμε τον Κότσιρα στο πρώτο φιλικό, ήταν πάρα πολύ καλός. Η παίκτη που τον είδαμε με τα μάτια μας με την Αλταβόν, πώς λεγόταν η ομάδα αυτή από την Κύπρο. Ναι, που παίξαμε, ήταν πάρα πολύ καλός. Στα επόμενα τον βλέπω λίγο διστακτικό. Ο Σάντσες είναι ένας παίκτης για backup. Οκ, δεν έχω τρελαθεί. Νομίζω κανένας. Μπορεί να χρειαζόταν χρόνο, έχει έρθει από την Αργεντινή κτλ. Δεν νομίζω όμως ότι είναι το μπακ που λες ότι βρήκα μπακάρα. Έχω εκεί μια μικρή επιφύλαξη. Και στο κέντρο της άμυνας, γιατί έχουμε πιάσει τα πάντα, είναι σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό,
τι θα γίνει, παιδιά, με το Σέκεφελντ. Γιατί αν ο Σέκεφελντ πάει, επιστρέψει κανονικά και είναι υγιής όλη τη σεζόν, είμαστε εντάξει για τα δεδομένα, αφού δεν έχουν υπάρχει και Ευρώπη κτλ. Εάν όχι, υπάρχει θέμα και εκεί. Εννοείται. Πρέπει να πάρει βασικό στόπερ. Εννοείται. Ναι. Ναι. Γκόλιθο. Όχι. Ναι, βασικό στόπερ ηγετικό. Συμφωνώ, ναι. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Αλλά από ό,τι ακούμε, δεν θα υπάρξει κάποιο θέμα με το Σέκεφελντ. Περιμένουμε σιγά σιγά να ενσωματωθεί στην ομάδα. Ένα-δύο μάτς. Οκ, κουτσά στραβά να πει ότι τον περιμένει. Είναι εντάξει τα πράγματα. Νομίζω ότι και το Γενάρη θα. Γιατί πλέον όλα αυτά που συζητάμε είναι πολύ δύσκολο να καλυφθούν τώρα. Δηλαδή, άμα βάλει το αριστερό μπακ, κεντρικό αμυντικό, ενδεχομένως δεξί μπακ, εξτρέμ, πάμε σε πολλές επιλογές. Επιθετικό, αν δει ότι ο Καρλίτος δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος και ο Μακέντα είναι στα ίδια κτλ. Μπλα, πα σε πέντε περιπτώσεις αμέσως. Υπάρχει όμως αυτή τη στιγμή μια δομή στην ομάδα. Άντε να γίνει μια προσθήκη ακόμα, με αυτή θα πορευτεί. Προφανώς δεν είναι τέλειο, δεν λέει κανένας ότι είναι ιδεατό το ρόστερ. Σίγουρα είναι καλύτερο από πέρυσι, γιατί άμα βάλουμε κάτω και τα δεδομένα και δούμε πώς έπαιζε η ομάδα και με τι παίχτες, πλάγια ας πούμε δεν υπήρχε παίχτης. Κανένας. Έπαιζε ο Ιωαννίδης και ο Καπετζής, που δεν είναι. Εκεί ήταν και το πολύ μεγάλο πρόβλημα για μένα. Το πολύ μεγάλο πρόβλημα εκεί ήταν. Όχι ότι δεν υπήρχαν αλλού. Εντάξει, εγώ συμφωνώ. Το ρόστερ φαίνεται καλύτερο, χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχει αδυναμίες, έτσι. Γι' αυτό υπάρχει. Μα εννοείται, ρε παιδιά, ποιος λέει δεν έχει αδυναμίες στο ρόστερ. Γι' αυτό υπάρχει ο Γενάρης. Και σιγά και πρέπει και άλλες θέσεις σιγά σιγά να καλυφθούν. Αλλά δεν μπορεί να γίνουν όλα σε ένα καλοκαίρι να αλλάξει 11 παίκτες. Πρέπει αυτή σιγά σιγά να γίνει την παρέμβαση. Διότι αν πάμε 11 φεύγουν, 11 έρχονται, ξεκινά το ψάχνει να βρει πότε θα φτιάξει ομάδα το Δεκέμβριο. Δεν πρέπει να οι παρεμβάσεις πρέπει να σιγά σιγά. Έτσι πιστεύω. Τα κενά πρέπει να κλείνει πρώτα. Ναι, ακριβώς. Φυσικά και θέλει και άλλες προσθήκες. Φυσικά. Ακούστε τώρα ένα μήνυμα εδώ, ενός φίλου πολύ έξυπνο. Η διαφορά του Καλίτος πέρσι και φέτος είναι η διαφορά του Παπαγιάννη με playmaker τον Μακ και τον Καλάθη. Εντάξει. Έχει μία βάση αυτό. Ε? Έχει μία βάση αυτό. Ναι. Θα το δούμε και στην πράξη, βέβαια, γιατί τον Παπαγιάννη... Εννοείται. Όταν αρχίσουν τα επίσημα παιχνίδια, παιδιά, εκεί θα τα δούμε όλα. Ναι, για το... Επειδή δεν το είπαμε κιόλας, μια και στα γρήγορα για τον μπάσκετ, υπάρχει φυσικά και το πρόγραμμα, έτσι. Για την ομάδα, η ομάδα η οποία ξεκινάει την πρώτη αγωνιστική με τον Άρη, εκτός, υπάρχει αναλυτικά στο Παναθηναϊκό 24, δεύτερη αγωνιστική έχει ρεπό. Το πρώτο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό είναι την 8η αγωνιστική στο ΣΕΦ, ενώ με την ΑΕΚ παίζει μία αγωνιστική νωρίτερα ως τυπικά γηπεδούχος ο Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Υπάρχει αναλυτικά όλο το πρόγραμμα, www.panathinaikos24.gr να το δείτε, για να έχετε και στις εικόνα για το μπασχετικό Παναθηναϊκό. Για το Σιδερά λέει γνώμη, ο Σιδεράς έκανε καλή προετοιμασία, ήταν αυτός και ο Ρόμπι δύο νεαροί στόπερα από την Ακαδημία που έγιναν επαγγελματίες και κλήθηκαν και πήγαν στο βασικό στάδιο, ξεχώρισε ανάμεσα στους δύο νεαρούς εννοώ, που εντάξει πάντα εγώ σε αυτά θέλω να είμαι λίγο με τους νέους πιο συντηρητικός, αλλά έδειξε στοιχεία. Ταχύτητα. Ειδικά, νομίζω... Συγγνώμη. Ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στα μαγαζιά. Ναι. Αυτά τα δύο. Και άρχισε να βγάζει, αυτό ήθελα να σας πω, να μου πείτε και στην άποψη, μια αυτοπεποίθηση ο Σιδεράς από το φιλικό με τη Φένλο και μετά. Με την Άλκμαρ και μετά, συγγνώμη, που είχε και κάποια ανεβάσματα, δηλαδή απέναντι σε δυνατούς αντιπάλους, τον έβλεψε ότι δεν δίσταζε να κουβαλήσει και λίγο την μπάλα, να βγάλει την ομάδα μπροστά. Και άρχισε σιγά σιγά αυτό το παιδί να αποκτά αυτοπεποίθηση. Έχει δείξει καλά στοιχεία. Έτσι. Εντάξει, δεν είναι για τώρα να παίρνει, ας πούμε, στον Παναθηναϊκό βάρος, αλλά για το μέλλον, μακάρι το παιδί. Έχει δυναμικό κοιτά. Να μπουν τα παιδιά και να παίξουν εκεί. Ότι και δυναμικό πρωτάθλημα, έτσι. Δυναμικό πρωτάθλημα, δηλαδή. Εννοείται. Να παίξει και ξύλο, ποδοσφαιρικά. Και εγώ θα επικαλεστώ και έναν προπονητή, χωρίς να πω το όνομά του, είχα μιλήσει κάποτε. Και μου είχε πει την τεράστια διαφορά παικτών νεαρών όταν παίρνουν παιχνίδια στα πόδια του. Δεν μπορεί να δει έναν ποδοσφαιριστή να πάρει 20-25 μάτς μια σεζόν σε μια μικρότερη κατηγορία και να παίξει και την επόμενη χρονιά να τον δει. Για παράδειγμα, ξέρω εγώ, είδαμε τον Αθανασακόπουλο σε κάποια παιχνίδια το παιδί, ας πούμε, να είναι λίγο έξω από τα νερά του. Ενώ στην Ακαδημία ήταν από τα project που είχαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αν παίξει ο Αθανασακόπουλο Super League 2 με τον Παναθηναϊκό Β, να κάνει μια χρονιά γεμάτη, να πάρει παραστάσεις και παιχνίδια στα πόδια του και να τον δούμε του χρόνου στην πρώτη ομάδα και να μπορεί πραγματικά να είναι μια λύση για μέσα στην τετράδα-πεντάδα των τελικών χαφ ή των κεντρικών χαφ.
Λέω ένα παράδειγμα, έτσι, χωρίς να είναι δεδομένο θα συμβεί έτσι ή αναφέρω αυτό το παιδί. Το λέω ότι είναι πολύ καλό για τέτοια παιδιά το ότι θα έχουν παιχνίδια στα πόδια τους. Το συγκεκριμένο παιδί πραγματικά ήταν ευχάριστη η έκπληξη στην προετοιμασία. Ναι. Εμένα μου έκανε εντύπωση η ταχύτητα και στη σκέψη και έτσι όπως ήταν οι υπόλοιποι. Δηλαδή τα υπόλοιπα center back ήταν πιο γρήγορο. Ναι, 100%. Πιο γρήγορο είναι. Ο Άγγελο Βρετό εδώ. Παιδί, έτσι, ο Άγγελο Βρετό εδώ ή μάλλον. Τώρα έπιασε και εσύ περίπτωση. Καλά κάνει το παντά, αλλά μιλάμε. Όχι, περίμενε. Όπα, όπα, όπα. Ναι, σε κάθε βίντεο αυτό γίνεται. Ή μα έχει μπερδέψει με κάποιου άλλου, ή μάλλον βλέπει φαντάσματα. Εγώ, ο Κώστας, ο Διονύσης και εγώ, τον Κότσιρα Ντάνι Άλβες, δεν τον έχουμε γράψει ποτέ. Μακριά από μας. Βέβαια, Άγγελε Βρετέ ή Μάρτον. Δηλαδή, Ντάνι Άλβες, όποιος τον έχει πει τον Κότσιρα, αν θες την άποψή μου, είναι μυρωδιάς. Για να τελειώνουμε. Το μόνο που έχουμε πει για τον Κότσιρα, εγώ τουλάχιστον, είναι ότι επιτέλους ο Παναθηναϊκός πήρε ένα κανονικό μπακ. Τίποτα άλλο δεν έχω πει. Και θα τον κρίνουμε στο γήπεδο. Αν μπορεί να το βάζει φανέλα και όλα αυτά. Άρα τα Ντάνι Άλβες κλπ. Πες τα, αν τα έχει πει κάπου αλλού, σε κάποιον άλλον. Όχι σε εμάς. Και νομίζω ότι Άγγελε... τον Κώστα μίλησε και ο Κώστας πριν. Είπε την άποψή του. Και να πω κάτι, και ο Άγγελος είναι συχνός και τακτικός, ας πούμε, βλέπει τις εκπομπές και τα λοιπά και σχολιάζει και στο YouTube. Και, Άγγελε, λίγο, οκ, okay, καταλαβαίνω να κάνεις κριτική. Μα τι δεν λεπτά να λέει πράγματα που δεν έχουμε πει. Κάτσε, ρε, περίμενε. Ναι, ναι, ναι. Μα να μου βάλει πράγμα που δεν έχω πει ποτέ. Βεβαίω. Αυτό πάνω να πω. Σε κάθε σχόλιο που μα στέλνει, πέρα από την κρίνια και την κριτική, μα στέλνει για κάτι που μπορεί να έχει υποθεί αλλού και το στέλνει εδώ. Το κάνει συχνά. Να σου στείλω αλλού, ρε φίλε. Τι να πει. Να σου στείλω αλλού. Απάντησε τώρα. Όχι, το λέω στον Άγγελο γιατί λοιπόν, είναι και τακτικό. Μεσοπιθετικά λέει ένα άλλο φίλο. Έχει αρκετού παίκτε διαφορετικά, χρηστικά πλέον ο Γιωβάνοβιτ. Άλλη σύνθεση για έμφαση στην κατοχή, άλλη για περισσότερα δεξίματα, άλλη πιο αμυντικογενή κλπ. Έχει δίκιο σε αυτό, όπω το λέει. Έτσι. Λοιπόν. Με Κουρμπέλη τι γίνεται. Τα είπαμε στην αρχή για το Κουρμπέλη, παιδιά. Θα κάνει μια αποφόρτιση τώρα για μια εβδομάδα και θα δούμε συνέχεια για το πότε θα, θα είναι έτοιμο. Αυτή θα είναι την επέμβαση ηλιακού προσαγωγού. Ναι. Να το πούμε αυτό. Εντάξει, το σύνδρομο δηλαδή δεν είναι μια απλή. Ναι. Μακάρι να είναι όλα καλά, να μην να είναι υγιής και να γυρίσει. Ας πάρει και μια εβδομάδα παραπάνω. Το θέμα είναι μην υπάρχουν επιπλοκές. Εκεί θα υπάρχει θέμα. Γιατί είναι ένας παίκτης πάρα πολύ σημαντικός για τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, ένας φίλος λέει εδώ ο Γιάννης ότι για γρήγορο φόρο έχουμε και τον Παλάσιο. Όντως ο Παλάσιο είναι πάρα πολύ γρήγορος. Όντως έχει παίξει φόρο στην καριέρα του, αλλά δεν είναι η θέση του φόρο. Εξτρέμ είναι. Όχι. Εξτρέμ μπορεί να σου το κάνει κατά ανάγκη, να έχει ένα πρόβλημα. Αλλά φόρο όχι. Θα το κάνει κατά ανάγκη και κυρίως δεύτερος λόγω του ύψους που έχει. Τέλος πάντων, εντάξει, οκ. Okay. Θα είναι να το πας αν έχεις κάποιο πρόβλημα. Δεν είναι για να έχεις τώρα... Λέω ένας φόλος, ελπίζω να μην κάψουμε το Next Best Thing με τον Αλεξανδρόπουλο, με τον Μπέρεθ. Να προτιμάτε προς το παρόν. Τι λέτε για αυτό. Λέω ότι ο Γιωβάνοβιτς δεν έχει έρθει εδώ για να κάψει κανένα παίκτη. Έχει έρθει εδώ για να βελτιώσει παίκτες. Και φυσικά και για τον ίδιο και για όλους θα είναι νέος παίκτης να τους βελτιώσει. Από εκεί πέρα έχει ασχοληθεί με τον Αλεξανδρόπουλο, το είδαμε και στην προετοιμασία του, έχει μιλήσει πολύ, ζητάει συγκεκριμένα πράγματα από αυτόν. Και εντάξει, σκοπός... Το δημιουργικό κομμάτι έχει λίγο με τον Δημιουργικό κομμάτι πρέπει να βελτιώσει ο Σωτήρης. Πρέπει να βελτιώσει ο Σωτήρης και επειδή ο Σωτήρης είναι ένα παιδί που ακούει τους προπονητές του, πιστεύω ότι θα το βελτιώσει αυτό. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Απλώς σε σχέση και με αυτό που είπες προηγουμένως, ότι δηλαδή ο Γιωβάνοβιτς θέλει παίκτες που να έχει τον, έχουν τον καλό έλεγχο της μπάλας για να μπορεί να έχει την κυριαρχία. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται ότι ο Σωτήρης είναι στο... που έχει προβάδισμα για την δεκάδα. Όχι, όχι. Αυτή, μα το είπαμε και πριν. Εσύ, σαν τριάδα, είναι το... ο τώρα που συζητάμε, Πέρεθ, Μαωρίσιο, Λούντβιστ. Ναι. Στα στιγμένα όντως υπάρχει πρόβλημα και είναι... πρέπει να λυθεί. Έτσι. Και αν ο Κουρμπέλης επιστρέψει να μπορεί να παίξει στόπερ, μπορεί, δεν το αποκλείω. Για τερματοφύλακα, τι να πούμε. Ο Μπρινιόλ έχει έρθει για να διεκδικήσει θέση βασικού. Έχει ένα πολύ καλό βιογραφικό. Να πούμε ότι το είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, να το ενθυμίσουμε ότι ο Μπρινιόλι ήταν και με τον Ρούμπεν συμπαίκτη στην Λεγκανιές. Το ξέρει πολύ καλά ο Ρούμπεν. Και το είπε και το ίδιο το παιδί όταν ήρθε ότι μίλησε μαζί του. Εντάξει, στη τερματοφύλακα θα είναι ο Διούδης βασικός και στην πορεία από εκεί πέρα όμως θα έχει ένα πολύ μεγάλο ανταγωνισμό ο Διούδης. Και δεν αποκλείω στην πορεία ο Μπρινιόλι. Ναι, θα ξεκινήσει βασικό. Ναι. Θα δούμε. Λοιπόν, για τον κύριο Παπαδόπουλο, όχι, δεν υπάρχει τίποτα.
Ο Κυριάκος Θαυμαδόπουλος να μου κάνει εντύπωση που είναι χωρίς ομάδα πάντως. Δηλαδή στην εθνική τουλάχιστον τον είχα δει σε κάποια παιχνίδια. Πήγε κάπου και έφυγε σε ένα μήνα. Πήγε σε μια ομάδα και σε ένα μήνα έφυγε. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω και τι γίνεται με τους τραυματισμούς του. Ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ αυτό το παιδί. Ναι. Πάρα πολύ. Και θυμάμαι κιόλας ότι είχε έρθει και στην ομάδα πριν γυρίσει στην εθνική βέβαια. Πολύ, τότε με τον Ροδόνη για να κάνει κάποιες προπονήσεις. Εντάξει, ήταν ένα παιδί με θέματα ιατρικού τύπου. Αλλά τον είχα δει σε πολύ καλή κατάσταση στην εθνική ομάδα. Δεν ξέρω όμως, αυτά τώρα τα ιατρικά, το σύνθετο αυτό θέμα δεν μπορείς να είσαι και κατηγορηματικός. Στην Α είχε πάει. Όντως, ναι. Ένα μήνα και 10 μέρες. Εντυπωσιακό. Πήγε 18 Αυγούστου, έφυγε. Ναι. Ποιος ξέρει. Λοιπόν. Λοιπόν. Τι άλλο. Για το Μακέτα, κάποια μηνύματα, κάποιοι φίλοι που λένε μην τον αδικούμε. Μην το είναι τίμιο και θετικό. Δεν ξέρω αν δεν είναι καλό παίκτη. Να μην τρελαθούμε. Όχι, παιδιά, το έχουμε πει. Απλά δεν έχει κάνει καλή προετοιμασία. Πώς τον είδαμε. Στην προετοιμασία λέμε πώς τον είδαμε. Δεν έκανε καλή προετοιμασία. Ξέρουμε ότι δεν είναι ο Κολτζή που θα σε πάρει και θα σε κουβαλήσει. Δηλαδή την καλύτερη του χρονιά που θυμόμαστε με τον Δόνη, όντως έχει κάνει πολύ καλά παιχνίδια. Έχουμε δει ότι έχει τη δυνατότητα να βγαίνει και από τα πλάγια. Δεν είναι το κλασικό εννιάρι που βάζει την μπάλα μέσα τύπου Πρίγιοβιτ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να παίξει και με τον Γιωβάνοβιτ στη θέση 9. Δεν το συζητάμε αυτό. Σίγουρα μπορεί. Τώρα όμως δεν είναι καλά. Αυτή τη στιγμή δεν είναι καλά να ξεκινάει. Δηλαδή για να είμαστε δίκαιοι, αυτό που εμείς κάνουμε, μια αξιολόγηση με αυτά που έχουμε δει. Ναι, έτσι φαίνεται. Όχι. Η αξιολόγηση αυτή τη στιγμή είναι ότι δικαιωματικά είναι ο Καρλίτος για να ξεκινάει. Τι να κάνουμε. Βέβαια, επειδή υπάρχει και θέση. Ναι. Έχει βάλει δύο γκολ σερί. Δεν έχει δείξει μεγάλη διάθεση στην προετοιμασία. Τον έχει βάλει πίσω από τον επιθετικό. Δεν είπε κουβέντα, έπαιξε μια χαρά και τα έδωσε όλα. Τον έβαλε κλασικό εννιάρι και στο μάτς με τον Αστέρα Τρίπολης και στο μάτς το τελευταίο τώρα με τη Λαμία. Έβαλε γκολ και στα δύο παιχνίδια για αφετηρία. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάρει κανένα φανέλα σπίτι του. Αυτό είναι και. Δηλαδή για να ξεκινάει. Κανένα φανέλα σπίτι του. Δεν είναι για να ξεκινάει. Σωστό, ναι. Σωστό. Και ο Βιαφάνιες ακόμα μπορεί να μην είναι, να έχουμε πέσει πάνω και να είναι, ήταν πολύ κακή η χρονιά του πεσινή. Άμα ο Βιαφάνιες τα δει τώρα ότι είναι διαφορετικά τα δεδομένα, τα βρει λίγο μπαστούνια, δει ότι δεν είναι και σίγουρη θέση του. Έχει καλύτερους συμπαίκτες να παίξει και δείξει άλλο πρόσωπο. Τι δεν ξεκινάει ο Βιαφάνιες. Ναι, μέσα στη χρονιά υπάρχουν. Ολόκληρη χρονιά θα παίξουν όλοι. Δηλαδή πρέπει να έχει λύσεις. Και ο Μακέντα μπορεί να είναι και ψυχολογικό. Ξέρεις, δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι στον επιθετικό παίζει ρόλο γι' αυτό. Άμα λίγο έχει καιρό να σκοράρει και δεν ξεμπουκώνει, μπορεί να βάλει ένα γκολ και να ξεμπουκώσει και μετά να ανέβει το ηθικό του. Δηλαδή και αυτό να το έχουμε στο μυαλό. Βέβαια. Ναι, και αυτό να το έχουμε στο μυαλό μας, γιατί τον βλέπεις και λίγο, έχει κάποια νεύρα στο παιχνίδι, το καταλαβαίνεις, δεν του βγαίνει κάτι. Αντίστοιχος του Καρλίτος που έχει πάρει ψυχολογία, τώρα που έχει πάρει φόρα. Έχει κάνει δύο στα δύο, είναι σημαντικό αυτό. Βεβαίως, και ειδικά για την περιοχή, το βάζεις, εκεί το ξεκινάς, λες, έχεις βάλει δύο γκολ, έλα, εδώ είσαι, σε θέλω, μπροστά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να πούμε. Εντάξει, πάνω κάτω τα περισσότερα ίδια είναι τα μηνύματα, τα έχουμε καλύψει νομίζω. Ναι. Θα τα ξαναπούμε τις επόμενες μέρες. Έτσι. Α, επίσης να πω κάτι, ολοκληρώνοντας την εκπομπή, επειδή λένε κάποιοι ότι δεν θα παίξει ένας βασικός, παιδιά, να ξέρετε κάτι, σας το λέω από εμπειρία, το λένε και ο Κώστας και ο Διονύσης, το ξέρω. Οι εντεκάδες που ξεκινάνε οι ομάδες τις πρώτες αγωνιστικές του παραδείγματος δεν έχουν καμία μα καμία σχέση με τις εντεκάδες που καθιερώνονται στη διάρκεια Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο. Έτσι. Σας το λέω διότι άμα δείτε κάθε χρόνο γίνεται το ίδιο. Είναι άλλη εντεκάδα που ξεκινάνε οι ομάδες στο πρωτάθλημα. Στην πορεία όμως και προσαρμογές παικτών έχουν και κάποιοι είναι σε καλύτερη κατάσταση και καθιερώνουν κάποιες άλλες εντεκάδες οι προπονητές που βγάζουν στη συνέχεια τα περισσότερα παιχνίδια. Απλά θέλω να πω δηλαδή ότι το τι ποια θα είναι εντεκάδα το Σάββατο δεν σημαίνει ότι θα είναι αυτή η εντεκάδα όλη τη χρονιά. Αυτό θέλω να πω έτσι. Σωστό. Λοιπόν. Είμαστε τώρα καλά, έτσι. Τώρα έχουμε την πρεμιέρα μπροστά μας. Θα κάνουμε και εκπομπή, Διονύση, φαντάζομαι, μετά την πρεμιέρα. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κόσμο και πάλι για τα μηνύματα, τα οποία ήταν πολλά. Ευχαριστούμε πάρα και πολύ για τη συμμετοχή που ήταν πάρα πολύ και σήμερα. Και για το επίπεδο των μηνυμάτων. Έτσι. Ως επιτοπλίστων ήταν επίπεδου μηνύματα από κόσμο με άποψη που μπορεί να διαφωνεί, αλλά... Αυτό είναι η συζήτηση ποδοσφαιρική, η διαφωνία. Άμα ήταν να συμφωνούμε όλοι με όλα, δεν θα γινόταν καμία συζήτηση, αλλά να γίνεται σε επίπεδο. Στο επίπεδο των μηνυμάτων ως επιτοπλίστων που έχουν έρθει από τον κόσμο, και αυτό για άλλη μια φορά εγώ θέλω να του δώσω συγχαρητήρια, αλλά και γενικά για τη στήριξη στο πανεπιστήμιο24.gr.
Εμείς θα τα πούμε μετά το match. Έτσι δεν είναι, Διονύση? Ναι, ναι, μετά το match σίγουρα. Τώρα μέχρι τότε κάτι. Τώρα θα είναι Κυριακή βράδυ, θα είναι Δευτέρα, θα το δούμε. Θα το δούμε. Ναι, ναι. Κυριακή Δευτέρα, πω... Σάββατο βράδυ, Κυριακή μάλλον. Όχι, Σάββατο και Κυριακή. Συνεχίζετε εσείς κανονικά και στο Παναθηναϊκό και σήμερα ήταν μεγάλη η συμμετοχή. Πραγματικά μεγάλο ευχαριστώ από όλους μας, γιατί βλέπουμε ότι συνεχώς οι εκπομπές έχουν φουντώσει και όλο και περισσότερο κόσμο παρακολουθεί πέρα από το site. Συνεχίζετε εσείς να κάνετε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube, Παναθηναϊκός 24. Like στο Facebook σελίδα στο Παναθηναϊκός 24. Φυσικά μπαίνετε στο site, τα διαβάζετε όλα. Και ό,τι άλλο είναι, εδώ είμαστε να τα πούμε. Λοιπόν, καλό απόγευμα, κύριε. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.